Πέρασα! Καλώς ήρθατε! Ο Σταμάτης Ξανθός. Όχι ρε, εσύ είσαι Elvis Presley. James Brown, είσαι και James Brown. Ο Elvis Presley έχει αυτά τα γυαλιά και αυτή τη φαβορίτα, ρε. Δεν ξέρεις τι γίνεσαι. Εγώ τώρα να σου πω κάτι. Τόσο πολύ μουσική δεν θα το ήθελα. Είναι πάρα πολύ. Μου θυμίζεις τον Άρη Αλεξάνδρου, πώς το λένε αυτό το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο, είμαι... Παιδιά, είναι μοντέλο το παιδί. Μοντέλο. Ναι, είσαι μοντέλο. Τώρα τα μοντέλα είναι έτσι... Μουσάτα, ε. Παΐσι. Θα το σκεφτώ να γίνω μοντέλο. Παρασκευή καλή μου άνθρωποι, Παρασκευή δόξες ο Θεός και η Παναγία και το Τριώδιο. Άνοιξε τώρα ή εμείς το κάνουμε λίγο. Εντάξει, προχώ. Θα ανοίξει όπου να είναι. Πάντως η Πάτρα το γιόρτασε από την προηγούμενη. Μικέ! Να σου βάλω κάτι. Τι να του βάλουμε του Μικέ. Μικέ θες αυτό. Τρέχει. Τρέχοντας έφυγε. Έλα γυαλιά, έλα, έλα γυαλιά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι. Έλα, έλα, αγαπημένοι εδώ, μου εδώ, φίλοι. Εδώ. Πήγαινε στη μαμά. Για έλα Μικέ, λοιπόν, εδώ έτσι. Πάμε να δούμε, Μικές, μια και βλέπουμε το Μικέ, ώστε να τον ντύσουμε και να κάτσει. Παρακαλώ να δούμε ένα μωρό γλυκά. Ε. Just loves it. Και το μωρό είναι ωραίο, αλλά και το σκυλί είναι ωραίο. Ωραίο λαμπραντόρ καφέ. Ναι, αλλά το παιδί. Το μωρό αυτό το γέλιο δεν το είχαμε ξανακούσει σε μωρό. Είναι ένα που γέλαγε όταν του σκίζανε χαρτάκια. Ναι. Τώρα αυτό το μωρό, ό,τι και να δει, γελάει. Γελάει που τρέχει ο σκύλο στο φκόν. Ναι. Όχι, καλή γελάει. Άρε, ψυχολόγια φοβάτε, και εσύ γελάει από το φόβο. Από το φόβο. Ναι, γελάμε από το φόβο μας. Ναι, αμηχανία το λέμε. Κατουρίθηκε το μωρό από τη χαρά. Έχει το μωρό δεύτερη σκέψη να το κρύψει. Για το. Μεγάλωσες ρε, έγινες άντρας, έβγαλες η μούσια. Λοιπόν, πόσο Φεβρουάριο... Αυτό που βλέπετε εκεί το έχουμε ζωντανό τώρα το μωρό. Να σας πω, πότε είπατε ανοίγει το Τριώδιο? 9. 9 Φεβρουαρίου. Τι το φοράω από τώρα και έχω σκάσει. Γιατί τα πουλάνε όλα αυτά. Άμα πια. Έτσι πουλάνε. Τουλάχιστον τέλος πάντων να έχουμε αυτή τη διάθεση, ξέρω εγώ. Παιδιά, μείνετε εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ένα που ξέρω σίγουρα είναι, γιατί το διάβασα στα blogs, είναι ότι κάποιοι κατηγορούν τη Βάνα Μπάρμπα ότι τους φέσωσε. Α, και τη ζητάνε να φύγει στο εξωτερικό. Τους φέσωσε, κάνανε μια δουλειά, εξαφανίστηκε και τους φέσωσε. Έλα ρε. Ναι, τα παιδιά είναι αλήθεια αυτό τώρα. Γιατί... σενάριο. Θα το δούμε, το έχει ο Γιάννης θέμα. Και τι, αλλά... και τι θα ψάξουμε να βρούμε εμείς, αφού την ξέρεις όλη την είδηση. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, ποια δουλειά κάνανε. Πού την κάνανε, πότε την κάνανε. Καλά, μας κοροϊδεύει, έχει δει τις ερωτήσεις. Δεν τις έχω δει, παιδί μου, τις ερωτήσεις. Το διάβασα στο Star. GR. Portal, star.gr. Καλά, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν. Επίσης. Πάμε, καλά, πάμε κουιζάκι, κουιζάκι, έλα. Αυτή λοιπόν είναι η αδερφή του George Clooney, την οποία την είχατε βρει γιατί την ξέρατε. Όλοι. Έτσι. Τι να σχολιάσω, τα χαρακτηριστικά μοιάζουν. Μοιάζουν τα χαρακτηριστικά, ναι. Απλώς αυτή. Ίσως... είναι απεριποίητη. Μπλόκαρε που ο αδερφός της ήταν τόσο χαρισματικός και μερικοί άνθρωποι, μερικά αδέρφια, όταν δημιουργούν έναν ανταγωνισμό μεταξύ τους, ο ένας πάει μπροστά και ο άλλος πάει πίσω. Ωστά, λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο καινούργιο μας quiz. Έλα, θέλω να το. Πλάκα μου κάνεις. Είναι. Νομίζω ότι τη βρήκα. Να την πω. Παλιά. Για... όχι, από το. Ναι, από τώρα. Το στόμα. Αυτή, ναι, κι εγώ αυτό. Πω, τρομερή φωτογραφία, δεν την είχα δει. Ούτε εγώ την είχα δει αυτή ποτέ, την έχει κάνει. Λοιπόν, fumulife.papakistar.gr. Email μας είναι για επικοινωνία και μόνο. Και η κυρία από εδώ θα σας πει τον τρόπο που θα κερδίσετε αυτή την εταιρεία. Κοιτάξτε, κορίτσια μου, καλά μου, αγαπημένα μου κορίτσια, τι ωραία σειρά. Έχω εγώ για σας. Αυτή η σειρά θα γίνει δική σας με προϊόντα Πράντα, υπέροχα καλλιντικά, πάρα πολύ ωραία αρώματα. Μπέρμπερι είναι. Τι είπα. Πράντα είπες. Συγγνώμη. Και κοίτα τι ωραίο είναι σε πραγματικά, αυτό είχε ο μπαμπάς με ένα τέτοιο. Είναι. Με εξυριστικά. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραίο. Δέρμα, πω, πω. Σούπερ είναι αυτό. Φτούσου, μάνα μου. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σας τηλεφωνώντας στο 1-47-48. Θα ακούσετε να σας λένε ένα διψήφιο νούμερο, θα το πληκτρολογήσετε μετά τον ήχο. Προσέξτε, γιατί το πληκτρολογείτε πριν τον ήχο και μετά μου κάνετε γκρίνιες. Μετά τον ήχο
Όποιος το πληκτρολογήσει πιο γρήγορα κερδίζει. Ωραία, μάνα μου. Πάμε λοιπόν, να το πάμε. Δείξε με καλύτερα. Το τέλο, το τέλο! Το τέλο πολύ! Α, και τι νομίζετε ότι είσαστε? Τι νομίζετε? Για μας το είπε αυτό ο παππούλης. Για μας το είπε. Είναι ένας παππούλης. Εσένα και εμένα. Ναι. Γιατί μας έχει δει ότι δεν... Βλέπει πολύ... Φώτης και Μαρία live. Ναι, γιατί πρέπει να ξέρει τι γίνεται στον κόσμο. Ναι. Για να μάθει που πάει η αμαρτωλή αυτή η κατάσταση. Έτσι και εγώ. Και μας κατακεραυνώνει μέσα από την εκπομπή. Είμαστε υπεύθυνοι. Ο γλυκές μου ψυχούλες. Ποιος σου είπε να ξέρεις αυτά που μου λες? Να φαίνονται τα δόντια σου πολλές φορές από το Εντάξει, κάνουμε, γελάμε κι εμείς λιγάκι, παππούλη. Γλυκιά μου ψυχούλα, κι εμείς δεν το κάνουμε για κακό. Από την καλή μας την καρδούλα το κάνουμε. Δεν το κάνουμε καρκαρκάρ για να κοροϊδέψουμε τον καρκαρκάρ. Το κάνουμε έτσι. Γιατί είμαστε έτσι. Έτσι, έτσι. Δεν είναι κακό. Αλλά ο κύριος ο επόμενος, επειδή προσεύχεται το βάρος. Θα τον κάνει έξαλλο το γλυκό μου ψυχούλα. Λες, ε. Ναι, γιατί το παρακάτω, ο γλυκιά μου ψυχούλα. Μπορεί να του δώσει και μια διάσταση ασέβειας. Ασέβειας, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου, δεν νομίζω, δείτε το. Προσεύχεστε γιατί θέλω να κλείσουμε. Όχι θέλω, πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Προσεύχομαι. Προσεύχομαι. Πιο ευτυχισμένος. Να πάρουν τα κτίρια και όλα. Να μείνει γυμνός ο Λάκης Γαβαλάς. Να βάλει ένα παρεό που έχω εκεί πέρα, να κάνω το Χριστό τον εσταυρωμένο. Και ξέρω και πόζες πάρα πολύ ωραίες. Ξέρω και πόζες, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή τι πόζα. Πόζα εσταυρωμένου. Η κλασική είναι αυτή, φαντά. Μπορείς να με έχεις total πλάνο. Να κάνω το... Ωραία, πες πόζες. Η κλασική δεν είναι αυτή. Ναι. Και έτσι. Και έτσι. Θα κάνει, ας πούμε, μία έτσι. Σωστά. Μία πόζα. Δεύτερη πόζα. Θα είναι έτσι. Έτσι δεν είναι σταυρωμένος. Καλέ, τι πόζες να πάρει, γιατί να μην είναι, να μην... Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες και με αφορήσουν. Έτσι, ας πούμε. Έτσι. Άλλη εσταυρωμένος έτσι. Εντάξει, δεν είναι έτσι, είναι το Αγίου Σεβαστιανού. Τι? Του Αγίου Σεβαστιανού. Το λέει ο Λάκης ότι αλλά θέλει να πάρει πόζες. Είμαι πολύ περίεργος. Θα έχει βάλει ένα ωραίο παρεό. Ωραιότατο θα είναι και θα είναι πάρα παρεό πολύ ωραίο. Έτσι, το παρεό Χριστός. Τον αλλά... έχει κάνει το γλυκιά μου ψυχούλα τώρα τρελό. Έξαλλο. Αλλά θέλω να σας πω ότι πέραν όλων των άλλων, ο Λάκης Γαβαλάς έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στα τζάμια. Ξέρετε πόσο σεξι είναι μπροστά σε ένα τζάμι να κάνεις ντουζ και να σε βλέπει ο άλλος και να λέει πω πόσο ωραία κάνει το ντουζ του πίσω από αυτό το τζάμι. Ιησούς Χριστός, δηλαδή... Τι ωραία που κάνεις και κάνεις και το μάλλον. Δηλαδή την ώρα που πλένεσαι... Ανοίγεις και το στόμα για το νερό. Α, και κάνεις και... Και εγώ έτσι, το κάνω, και να μην κάνεις έτσι και είσαι πίσω από το τζάμι έτσι, και λες έτσι. Τι ωραία που πλένεσαι, μάνα μου. Τούσου, μάνα μου. Τούσου. Πλένεις και από εδώ και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Όλα. Κούκλος είσαι πίσω από το τζάμι. Τώρα που είπε, καταρχάς υπάρχει μια κοπέλα η οποία είναι σωσίας του. Αλήθεια. Άμα την ακούσει να μιλάει, νομίζει ότι είναι ο Λάκης. Α. Και αυτό το κορίτσι μετά το μπάνιο το πάει παραπέρα. Έχει μεγάλο ρεπερτόριο. Μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί να είναι και έτσι. Εγώ δεν φοβάμαι τα άκρα. Βρίσκομαι στο εμπορικό, βρίσκομαι στο ποιοτικό. Μπορώ να κυκλοφορήσω γυμνή, μπορώ να ρίξω ένα δίχτυ πάνω μου. Α, δηλαδή αυτά είναι τα άκρα, το γυμνή και το ένα δίχτυ πάνω. Το δηλαδή... ντυμένο είναι το ότι ρίχνει ένα δίχτυ πάνω της και ντύθηκε, καλύφθηκε. Ναι, αλλά μπορεί... Χρειάζεται. Α, αυτό είναι το ένα άκρο. Το άκρο είναι γυμνή. Γυμνή. Το α, άλλο... μετά όταν θέλει να ντυθεί, να είναι βαριά, να ναι, είναι της ναι, κουλτούρας, ρίχνει ένα δίχτυ απάνω και δεν βλέπεις καλό. Τίποτα εσύ. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τα νεύρα. Έχει πολλά. Έτσι νομίζω, σπασμένα. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο άλλο λόγο να παθαίνει αυτό που λέει μετά. Εγώ πάντως κλαίω. Εγώ κλαίω, κλαίω, κλαίω. Δηλαδή μπορεί να κλαίω όλη μέρα. Μπορεί να κάνω μαγειρεύω, μπορεί να κάνω δουλειές, μπορεί να δουλεύω, αλλά κλαίω. Και κρυφό κλαίω κιόλας. Κλαίω. Αλλά μάλλον μου αρέσει. Κλαίει, κλαίει, κλαίει. Πλένει τα πιάτα, κλαίει, κλαίει. Μήπως έχει κάποιο δραματικό ρόλο που ενσαρκώνει και κλαίει. Μήπως δίνει καλά τα νεύρα της, διότι καλά, να πλένει τα πιάτα, σίγουρο. Να σφουγγαρίζεις, να βγεις βόλτα. Τι κάνει? Τι? Δεν έχει νόημα. Mm. Κρεμμύδια. Σιγά μου, ρε. Ριανέστη, άμα να μας πεις να μας βοηθήσεις, πες κάτι. Μα πια. Το ξέραμε και εμείς να το πούμε αυτό για αστείο, αλλά είπαμε ότι είναι πολύ πασέ. Αλλά να σου πω κάτι, από το κλάμα να μην πάμε στο γέλιο. Δηλαδή. Α, αυτή είναι την κοπέλα, σταμάτητο. Για τα νεαρούς, ρε. Α, και να ξέρεις, Σωτηρία. Για την αναπτύξη, εννοούσε. Τις δι... Α. Μα.
καλά που είναι. Αυτό αφήστε σου. Όπου σύντομα, παιδί μου, λίγο. Σύντομα, παιδί μου, λίγο. Καλά, μπορεί να μου σπάσει τα νεύρα. Είναι η Άρια Ντάμ. Άρια. Άρια Ντάμ. Άρια. Άρια Ντάμ. 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 Ντάμα. Άρια. Άρια Ντάμ. Ναι, Άρια μάλλον το μικρό. Όπως λέμε Άμστερνταμ. Όχι, όπως λέμε Άρια γεύσεων, Άρια Ντάμ. Άμστερνταμ. Άμστερνταμ. Ο Άμστερνταμ θα είναι θείος της. Άμστερνταμ. Άμστερνταμ. Η Άρια Ντάμ κάνει και κάτι άλλο όμως. Η Άρια Ντάμ, έχει πολλούς, έχει πολλούς αγαπητικούς. Όχι, έχει, ναι, έχει πολύ σουξέ. Ναι. Η Άρια Ντάμ λοιπόν. Καλά, το Facebook θα πάρει φωτιά. Πόσα έχεις Facebook? 10. Δεν ξέρει. Σε παρακαλώ, άλλη μια φορά για αυτό το δέκα. Πόσα προφίλ έχει το Facebook? Θέλω να το κάνω και με τα μαλλιά. Έχει. Η Άρια Ντάμ, λοιπόν. Καλά, το Facebook θα πάρει φωτιά. Πόσα έχει Facebook? Απ' την άλλη. Κάτσε να μην κέμψε από πίσω. 10. Δέκα προφίλ έχει η Άρια Ντάμ. Έχει 10 προφίλ η Άρια Ντάμ. Και δεν την ξέρουμε. 10 προφίλ σημαίνει 5.000 το προφίλ. 15.000 άνθρωποι. 50. Α, ναι, 50 χιλιάδες άνθρωποι. Και δεν την έχει πέσει στα μούτρα μας κάποια στιγμή, είναι μπροστά μας. Δεν, ναι, δεν έτυχε, γιατί το κορίτσι και... έχει κάνει πολλές γνωριμίες από μικρή. Άντε ρε εσύ. Ναι, 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 είχε συναντηθεί σε ένα παιδικό πάρτι, κοίτα. Με ποιον? Αυτόν που θαύμασα ήταν πρώτος ο Μάικλ Τζάκσον, που τον γνώρισα σε πάρα πολύ... από ένα φίλο μου σε μικρή ηλικία. Τον γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον από ένα φίλο της σε παιδική ηλικία. Όταν ο Μάικλ δεν ήταν φτασμένος. Πόσο δεν ήταν φτασμένος. Έκανε τον ανιματέρ σε παιδικά πάρτι. Έκανε τον κλόουν. Έκανε τον κλόουν. Όχι, έκανε τον Μάικλ Τζάκσον. Θα σας φέρω μανούλα, μανούλα, μας έφερε και τον Μάικλ Τζάκσον. Ένα που κάνει τον Μάικλ Τζάκσον και πήγαινε ο ίδιος. Γιατί τα αγαπούσε τα παιδάκια ο Θεός. Ναι, κοίταγε και. Είχε μια δυναμία στα παιδάκια. Ήξερε τον Μάικλ Τζάκσον. Και το κορίτσι αυτό δίνει μια νέα διάσταση στον αγώνα που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και η Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός του. Βεβαίως, και νομίζω ότι πρέπει να τη συμβουλευτούν. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και ένα τρέλερ. Γιατί το νησί που προτείνει σαν εξωτικό προορισμό δεν έχει ακουστεί πολύ. Όχι, και κακώς. Διακοπές που έτσι έχεις πάει πιο πολύ και έχεις περάσει καλά στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα έχω πάει Σαλαμίνα που μου άρεσε. Α, Σαλαμίνα! Live your myth in παλούκια. Στα Σαλαμίνα. Εντάξει, να σου πω κάτι, Σαλαμίνα από την από εκεί μεριά είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, και είναι και κοντά. Ναι, αυτό λέω, ότι είναι... Μια γέφυρα να τις βάλουν, ξέρεις τι ωραίος τουριστικός προορισμός γίνεται. Γιατί, και τα καραβάκια να πεινάσουνε. Όχι, να μην πεινάσουν, να έχει τα καραβάκια για ρομάντζα. Όπως είναι το Ριοντήριο. Ναι. Κατάλαβες και να έχεις και μια γέφυρα, τσάκ να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο. Η Σαλαμίνα έχει να γίνει τουριστικό. Άσε, εάν εκμεταλλευτούμε και την αυμαχία, γίνεται και πολύ ιστορικός προορισμός. Να κάνουμε όπως το Las Vegas. Να κάνουμε αυμαχίες. Δυο ψαρόμπαρκες, τρεις, να ντυθείς εσύ με τα μουσια Ξέρξης απέναντι στο βουνό. Ότι κοιτάς με κιάλια, να χάνεις και θα κάνεις. Και θα χάνω, θα με φωτίζουν, έτσι. Θα σε φωτίζουν και θα κάνεις. Έτσι, έτσι. Και θα κάνω ένα. Και στα παλούκια τι θα γίνεται? Το παλούκι ριζόρτ. Το παλούκι ριζόρτ θα κάνουμε. Το παλούκι παλάς. Παλούκι παλάς, παλούκι ριζόρτ. Τι με αυτά είναι ιδέες, κατάλαβες. Δεν σε αφήνουν ένα επιχειρηματία και να μπορέσει να επενδύσει, α πούμε. Αυτά είναι αυτά. Να δούμε τον πρωθυπουργό τι είπε. Κάποιο κατακεραυνών. Ναι. Ενώ άλλοι βρίσκονται και τη βρίσκουν με περιθωριακά γκρουπούσκουλα. Γκρουπούσκουλα. Δεν είναι λαχανάκια όπως λέμε γκρουπούσκουλα, σέσκουλα. Όχι, το γκρουπούσκουλο. Το γκρουπούσκουλο ρώτησα. Είναι μικρές ομάδες περιθωριακών ατόμων, μικρές ομάδες ανθρώπων. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και το γκρουπ είναι ελληνική λέξη. Όχι, γιατί δεν πήραμε εμείς το γκρουπ και να το κάναμε γκρουπούσκουλο. Το γκρουπούσκουλο φαίνεται αρχαίο για να το πείτε. Σιγά μου, ρε, που φαίνεται αρχαίο το γκρουπούσκουλο. Λέγανε, έχεις δει ποτέ στην αρχαιότητα να λέγανε γκρουπούσκουλα? Μπορεί να έλεγε ότι ο Σοκράτης έχει πάρα πολλούς οπαδούς. Ο Ιγνάτη, πες ένα αρχαίο όνομα. Ο Απολλώνιος Αριστίδης
κάτι γκρουπούσκουλα τον ακολουθούν. Άντε ρε. Έχει ένα γκρουπούσκουλο εκεί. Δεν νομίζω. Το fan club του, ας πούμε. Το fan club, ναι. Όχι. Γκρουπούσκουλο, να είναι ελληνική λέξη. Δεν ξέρω. Σας φαίνεται ελληνικό. Για στείλτε μου ένα mail. fumulife@papakistar.gr. Το μορφωμένο μου κοινό πάλι θα τρέξει. Το γκρουπούσκουλο, ελληνική λέξη. Θα το έλεγε τώρα ο Αντώνης. Γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει ξένες λέξεις. Wi-Fi όμως. Υπάρχει ελληνική λέξη, Wi-Fi. Πώς θα δώσει να καταλάβει τον κάθε τσέλιγκα ότι τώρα θα έχει και στη στάνη ελεύθερο Wi-Fi. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως, έτσι τη βρίσκουν, λέει, μερικοί με τα γκρουπούσκουλα, άλλες τη βρίσκουν με τα κέι. Α, καλά. Έχουν... Σαν και εμένα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι... Ένα κέι ενεργεί... σοκολατένιο πειρασμός, που κάθε κομμάτι που κόβεις τρέχει από μέσα η ρευστή σοκολάτα. Να πάω. Πιο χοντρό κομμάτι έπρεπε να χωράει. Όλη σπάτουλα. Πιο χοντρό κομμάτι. Ποιος θα το πάει αυτό το μεγάλο. Κι εγώ με αυτά τα κέκ ερεθίζω με τα φλέπω. Πολύ, ναι, ναι. Χοντρό κομμάτι, είπε η Βέφα στην Αλεξία. Και μαύρη σοκολάτα, το στην αμοιμπό. Όλο το κέικ εκεί πέρα. Πιο πολύ θα την έβρισκα με αυτά παρά με τα γκρουπούσκουλα. Αλήθεια λες. Τι. Αλήθεια, τι. Όχι, αλήθεια λέω, αλλά τον χτεσινό που βρίσαμε, ναι. Αυτός που τη βρίσκει που τον βρίζαμε, ναι. Και οι άλλοι που στέλνανε τα mail να τους βρίσουμε, οι τηλεθεατές, ναι. Ο χτεσινός ξαναπήρε. Ξαναπήρε τηλέφωνο ο τηλεθεατής. Πήρε μόνος του σήμερα. Έλα, σε παρακαλώ. Να μας σε υπέσεις, παρακαλώ. Μη μας βρίσει αυτό σήμερα. Μισό λεπτό, μισό. Λοιπόν, χτες, για όποιους δεν μας είδατε, βγήκε ένας τηλεθεατής γιατί είχαμε ζητήσει να βρίσουμε ένα τηλεθεατή και να είχαμε έναν εθελοντή. Δεν είχαμε έναν, είχαμε περισσότερους. Βρίζονται στο ναι, κοινό. Ναι, γιατί βρίζει ο Χίος, βρίζει η Ανίτα, όλοι βρίζουν το κοινό τους και είπαμε κι εμείς να κάνουμε έτσι μια μοντέρνα τηλεόραση. Δεν του άρεσε. Υβριστική. Ε? Δεν ξέρω κάτι. Τον έχεις επάνω. Ε? Εγώ θα του μιλήσω ευγενικά σήμερα. Ναι. Ναι. Α! Ναι. Τι γίνεσαι. Ναι, σ' ακούμε. Ναι, με... Τι. Όπου και σήμερα σας μιλάω. Χαίρεσαι. Χαίρομαι πολύ, χαίρομαι. Καλά δεν είσαι με τα καλά σου, έτσι. Και είναι και δωρεάν. Τι? Ναι. Κακός, έπρεπε να πληρώνεις για να το χέρεις πιο πολύ τόσο μαζόχαστος. Και γιατί τώρα θέλεις να σε παίρνουμε τηλέφωνο να σε βρίζουμε συνέχεια. Μ' αρέσει να με βρίζετε. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε και εμείς μια αιτία. Να παίρνεις και... θα θαυμάζω. Μπράβο, ωραίο γούστο. Ωραίο γούστο. Τίποτα άλλο δεν έχεις να κάνεις μεσημεριάτικα. Νομίζω μια χαρά είναι ο καιρός και να βγεις έξω. Να σε ρωτήσω κάτι, μια που γνωρίζεις, πώς είσαι εμφανισιακά. Είμαι πολύ ωραίος, προσέχω την εμφάνισή μου. Είμαι καλοσχηματισμένος. Καλοσχηματισμένος. Πηγαίνω 4 φορές την εβδομάδα στο γυμναστήριο. Αντάπαντορε! Προσέχω τη διατροφή μου. Τι? Προσέχω τη διατροφή μου και μ' αρέσει να κυνηγάω γυναίκες. Άντερε! Αούξω από εδώ που σα λέω. Σιγάρε, κυνηγάρε. Έλα, πες την αλήθεια πως είσαι τώρα, Μπάζο. Αλήθεια τους λέω, έτσι. Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο. Ναι, άρα πόσο ύψος έχεις, 1,60? Μπορεί να είμαι ένα 88, όχι να είναι. Σιγά μου, όμως είναι 88. Τι δουλειά κάνεις? Νίκια παίρνω, δεν δουλεύω. Τι, εισοδηματίας? Εισοδηματίας. Κάρε, υπάρχουν εισοδηματίες. Άνεργος είσαι. Τι να κάνω, για αυτό έχω χρόνο και πάω στο γυμναστήριο. Και σας βλέπω κάθε μεσημέρι. Πάει και γυμναστήριο. Τι ώρα πας, σε ποιο γυμναστήριο, πού μένεις? Περιστέρι μένω. Περιστέρι. Πώς σε λένε? Με λένε Νίκο. Νίκο. Κορίτσι έχεις? Έχεις κορίτσι? Έχω κορίτσι, αλλά του λέω λίγα ψεματάκια και κάνω τις προσκέλες μου, καταλαβαίνετε. Κάτσε και να σου παρέσει Νίκο. Αν δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι. Κλείστο να. Ενώ μεταξύ μας να μείνει. Αφού είναι και ένα 90 και καπλάνι και τα λοιπά. Και, ωραία, για να σε βρίσω, ναι, γιατί αφού αυτό που θες να σε βρίσω. Τι ελαττώματα είναι, ξέρω, γιατί και χτες ένιωσα άσχημα που σε έβριζα χωρίς να ξέρω. Είναι λίγο ψεύτης και έχω πολλές πίκες. Άντε από εδώ πέρα, ρε ψεύτη. Άντε, ψευταρά, ούξο. Και τι άλλο. Είμαι λίγο, έχω πιο πολλές τρίχες. Έχω εδώ αρκούδα, κλείστονε. Δεν μπορώ, πάρτονα, κλείστονα. Έτσι, μπράβο. Κλείσαμε. Κλείσαμε. Ότι μας έχει μείνει αυτός να τον βρίσουμε κάθε μεσημέρι. Δεν είναι τριχωτός και μουσκουλάτος και τον κλείσα. Το μαλλιαρό, ιου, και λοιπόν, ψεύτης. Παρακάτω. Α, λοιπόν, θέλω να σας δείξω μία φωτογραφία. Ρεπόρτερ πρωινής εκπομπής, η οποία πάει να κάνει ρεπορτάζ έτσι.
Αυτό το πλαϊνό. Γιατί αυτό που φοράει είναι ένα φόρεμα που το γύρω-γύρω είναι διάφανο. Ναι. Μ' αρέσει που το βάλαμε, τις κλείσαμε τα μούτρα για να τα πεις όλα. Ότι είναι πρωινή εκπομπή. Όχι, είναι πρωινή. Ήταν. Δεν ήταν κουίζ. Πρωινή εκπομπή. Όχι, θέλω να πω ότι είναι πρωινή εκπομπή και πάει τώρα να κάνει το ρεπορτάζ με πού είναι τα τζιν, πού είναι τα πουλοβεράκια. Λοιπόν. Δεν τίνονται έτσι. Τι θες, Μικέ, παιδιά, μήπως θέλει νεράκι και έχει γκαγκανιάσει. Εσύ φταίς, εσύ φταίς. Λοιπόν, δώστε στο σκυλάκι έλα, λίγο έλα να δείξουμε παρακαλώ το βιντεάκι, παρακαλώ πολύ. Πού είσαι, Λαουρίτα μου? Είμαι στην Άλυμο. Αλλά από ό,τι βλέπουμε και εσύ το βρακάκι που το έχεις. Γιατί βλέπουμε αριστερά και δεξιά. Δηλαδή τώρα μια και λέμε για βρακί. Εσύ ούτε από μέσα βλέπω Λάουρα. Λάουρα, διαφάνεια. Ούτε από μέσα βλέπω Λάουρα. Και την καρπή Eurovision. Άρα για τις ανάγκες της στολής, ξέρεις. Άρα έχετε κατέβει πέντε υπόγεια κάπου κάτω. Έχετε κάνει εκεί, ξέρω εγώ, σούπερ ήρωες και τέτοια. Και έχετε και τη Λάουρα ή μη γίνει στον χώρο σας. Άρα είστε προχωρημένος. Είστε λίγο να μαλάρας. Τι θες, παιδί μου, τι θες. Άσε με να κάνω δουλειά. Άστονα. Να σας πω κάτι. Ο κύριος ο οποίος ήταν η δίπλα της, τον γνωρίζω. Έτσι, είναι πάρα πολύ. Ένας πάρα πολύ. Πέντε υπόγεια κάτω. Δεν είναι πέντε υπόγεια κάτω. Έχει ένα σπίτι το οποίο το Playroom το έχει κάνει σαν μουσείο από υπερήρωες. Και δέχεται κορίτσια που δεν φοράνε τραπέζι. Μα πήγανε και, πήγαν και το ρωτήσανε να του κάνουν ένα ρεπορτάζ και κάτσαν και τον είπαν ονομαλάρα. Α, τον ξέρεις. Τον ξέρω, είναι φίλος μου. Και κάτσε και τον είπαν όμαλα. Αλήθεια. Ναι, ναι, τον είπανε. Μα δεν τρέπονται. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πρωινά. Σήμερα τι κάνανε. Τι κάνανε. Το άλλο. Έντυσαν τον Έζο Μπάτμαν και καβάλισε ένα βαν. Σωστά. Και βγήκε παιδιά και έκλεισε ένα δρόμο. Τη Μαραθώνο, στη Μεσογείο, δεν κατάλαβα. Για δείτε. Αντιθεί, Μπάτμαν. Καλημέρα, καλημέρα. Πρόσεξε, μην πέσεις. Μετά τα μπισκοτάκια έβγαλε φτερά, Πίδα. Έβγαλε φτερά. Πίδα. Είμαι, όχι, όχι τέτοια extreme. Συγγνώμη, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μπράβο. Το λεωφορείο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε. Από το πρωινό είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλά είμαστε από το πρωινό ζωντανά με τον κύριο Κωστόπουλο. Έχουμε σταματήσει το χωασά εδώ. Θα βγάλει κανένα μάτι με αυτά. Ναι, θα του βγάζει μάτι. Είχε ανέβει πάνω στο link στην κεραία που κάνουν την αναμετάδοση. Και μετά έκανε πειρατεία στο λεωφορείο ντυμένος Batman. Μπράβο, ωραία είναι. Πώς τους πάει, τους βγαίνει αυτό. Ναι, κάπως. Μπορεί. Σε καλό θα τους βγει. Λοιπόν, αλλά και προχώρησε λίγο πέρα από την πειρατεία. Κάνανε και πολλά σεξιστικά. Ας πούμε το παρακάτω, εγώ για σεξιστικό το πήρα εκτός και αν εννοούσε κάτι άλλο. Α, ναι, δεν το ξέρω κι εγώ αυτή την έκφραση. Είναι ουσιαστικά η οποία κρυώνει, αλλά κοιτάξτε είναι χανούμισα, πάρα πολύ ωραία. Και αυτή τη στιγμή πιάνει Νόβα. Για χαρά τη βλέπω. Πιάνει Νόβα. Ναι. Τώρα δεν πιάνει Νόβα. Τώρα εδώ πιάνει Νόβα γιατί κάνει πολύ κρύο. Ξέρει ο Πέτρος, κατάλαβε ο Πέτρος. Τροπή σου, τι υπονοούμενα είναι αυτά σε αυτή την εκπομπή. Τι εννοεί. Νόβα. Πήρε κατάλαβες τώρα την αθώα την κοπέλα, η οποία δεν είναι χανούμισα. Έτσι. Και λέει ότι εδώ πιάνει Νόβα. Κατάλαβες, πιάνει. Κατάλαβες. Που την έχει την κεραία η Χανούμισσα. Άκου τώρα. Δύο κεραίες. Κρυώνει λέει η Χανούμισσα και εδώ πιάνει Νόβα. Μα είναι. Ξέρει ο Πέτρος. Ξέρει. Από κεραίες. Από κεραία, εξυπονοούμενο. Του κοβούνα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στο διαγωνισμό μας. Κυρίες και κύριοι. Το, το πιάτο. Το πιάτο. Καλά, ένα λεπτάκι και να πάμε σε διαγωνισμό. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 1-47-48, παίρνετε τηλέφωνο. Ο πιο γρήγορος κερδίζει όλη αυτή τη σειρά Μπέρμπερις μαζί με την, πώς το λένε, SSR, της Μπέρμπερις Δερμάτινο, κυρίες και κύριοι, έτσι. Λοιπόν, πάμε κουιζάκι, να δούμε και τη φωτογραφία αυτής της κυρίας, η οποία έχει κάνει αυτή τη φωτογράφηση. Λοιπόν, www.papakistar.gr. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε πάρα πολλά θέματα. Μέσα σε όλα, ποιος κατηγορεί τη Βάνα. Α, το είπαμε. Ποιος κατηγορεί τη Βάνα Μπάρμπα για εξαπάτηση. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που κάθεστε και βλέπετε τηλεόραση. Αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν,
Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Τι σας έχω, διαγωνισμό, πες κυρία τι έχεις. Μια μεγάλη σειρά προϊόντων Burberry, τα ωραιότερα, τα καλύτερα και πάρα πολύ ωραίο δερμάτινο βαλιτσάκι. Δηλαδή και μόνο για το βαλιτσάκι αξίζει. Όχι και μόνο, όλα τα υπόλοιπα εντάξει, είναι εντάξει, αλλά το βαλιτσάκι, ναι, σίγουρα και το βαλιτσάκι είναι πανάκριβο. Όλα αυτά θα γίνουν δικά σας σήμερα με ένα τηλεφώνημα στο 1-47-48. Θα ακούσετε τις οδηγίες τηλεφωνικά και θα πράξετε αναλόγως. Δείτε λοιπόν και το κουιζάκι μας για να επικοινωνούμε μέσω mail. Παρακαλώ πολύ να το δούμε. Αυτή ποια είναι που έκανε αυτό το κόνσεπτ φωτογράφησης. Ωραίο κορίτσι. Fumulife.gr. Έτσι. Πολύ λακ θα έχει πέσει σε αυτήν την κατάσταση. Παλιά. Παλιά. Ναι, δεν είναι παλιά. Πρώτο γύρο. Πρώτο γύρο έχω να παίξω γιατί έχω νέα. Το τέλο, το τέλο. Το τέλο, πολύ! Παιδιά μου, τα νέα που έχω δεν είναι ευχάριστα, είναι πολύ δυσάρεστα. Για ποιον? Γιατί υπάρχει πρόβλημα γενικότερα στην Ελλάδα σεξουαλικό. Δεν είναι παιδιά μόνο ο Καβατζίκης ο οποίος δεν το κάνει ή ο Κωστόπουλος που μας είχε πει ότι γενικότερα έχει θέμα. Σας έχω πολύ γνωστή παρουσιάστρια η οποία προφανώς έχει ελλείψεις και προβλήματα στο σεξ γιατί ο σύντροφός της σου λέει τώρα που πλησιάζουν τα γενέθλιά της θέλει να της κάνει δώρο ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσεως. Δεν θα έχει ελλείψεις, ίσα ίσα θα διασκεφθούνε. Επειδή... για να σκέφτεται τώρα ο σύντροφός να της κάνει κάτι τέτοιο δώρο σημαίνει ότι το έχουν αυτό το κομμάτι. Επειδή το έχω ψάξει και σε βοηθάω με αυτό που λέω, έχει κάποιες απορίες σχετικά με το σεξ. Εγώ νομίζω ότι θα μας έλεγες αυτό με τη Μενεγάκη και τις εξελίξεις από το Καλέ, έχω τι απάντηση η Ελένη εννοεί στο Γιάννη Λάτσιο. Μετά αυτό. Προς το παρόν, πείτε μου αν έχετε διαβάσει καλά. Λοιπόν, ξεκινάω την ανάγνωση. Ποια γνωστή παρουσιάστρια που έχει τα γενέθλιά της σε λίγες μέρες πιστεύει ότι ο σύντροφός της θα της κάνει δώρο ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης. Με τι άνεση, Μαρία, χαρακτηριστική, εσύ παρατήθηκες. Εγώ την είδα και σαν πετάχτηκε. Και λέει, σαν το τέρας του Λόχνες. Ναι, ναι. Αλφα για σένα, Μαρία μου. Η Ελεονόρα η Μελέτη είναι αυτή η γνωστή παρουσιάστρια. Β' η Κατερίνα η Καραβάτου. Γ' η Ναταλία Γερμανού. Ή Δ' η Φέη Σκορδά. Εύκολο είναι, Γιάννη μου, εύκολο. Έχει και γενέθλια. Γιατί που ξέρω, άνε Γερμανού, αχ με βοήθησες, γιατί θα έλεγα τη Γερμανού, αλλά η Γερμανού είναι καρκίνος. Εγώ βοήθησα ή εσύ. Ξέρω καλέ ότι ξέρει κανένα ζώδιο απ' έξω. Είναι μορφωμένη, μπήκα νομική με υποτροφία. Ναι, αλλά δεν βγήκες. Συγγνώμη, και είχατε σε μάθημα πότε έχει γενέθλια η Γερμανού. Δεν την έχετε, αν είχατε σε μάθημα στην νομική πότε έχει γενέθλια. Όχι, απλά αποφυτίζει πολύ εύκολα αυτό. Τώρα μένει η Καραβάτου ή η Σκορδά. Και οι δυο θα μπορούσε να είναι. Πιο πολύ θα πω Σκορδά Δέλτα. Ναι, 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 ναι. Και τώρα έρχομαι, παιδιά μου, να δικαιωθώ που σας έλεγα ότι η Φέη Σκορδά έχει ελλείμματα στο σεξ. Γιατί, για παράδειγμα, πιστεύει ότι ο αυνανισμός είναι μια συμβολική κίνηση. Τι εννοεί συμβολική κίνηση. Να, δείτε, δεν τα λέω εγώ. Είναι γεγονός ότι η Φέη Σκορδά έχει διάφορες απορίες σχετικά με το σεξ. Α, έγινε μητρομανής αυτή. Η μητρομανής... Με τον νυφομανής τη διαφορά έχουμε. Θέλει συνέχεια σεξ, νομίζω. Ασταμάτητα. Ασταμάτητα σεξ. Και νυφομανής... Ναι, βάλτον από τα ίδια. Συνέχεια Στεφάνη. Θες και σεξ Στεφάνη. Δεν δουλεύετε τώρα. Ναι. Αλλά το είπαν τόσο πετυχημένα που δεν μπορούσα να διακόψω. Είναι τόσο αθώα που πιστεύει ότι ο αυνανισμός μπορεί να είναι και μια συμβολική κίνηση. Εγώ δεν το βρίσκω υπερβολικό. Τα είχα πάει σε παράσταση που αυνανίζονται στην Επίδαυρο, ξένοι ηθοποιοί. Προχωρούμε, άλλο θέμα, βαρέθηκα αυτό. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Μεγατόρου. Ίσως γι' αυτό ο Γιώργος, τώρα που έχει τα γενέθλιά της, σχεδιάζει να της κάνει ένα σεξουαλικό δώρο και να τη βοηθήσει προφανώς να πλουτίσει τις γνώσεις της. Τα οικονομικά θα βελτιωθούν και θα δείτε ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα έχετε κάποια χρήματα ή κάποια δώρα τα οποία είναι δώρα μέσα εισαγωγικά, συγγνώμη, σεξουαλικά τα λέω. Τα λέω σεξουαλικά, όχι γιατί προέρχονται από ανθρώπους που σας αγαπάνε, που σας αγαπάνε πολύ. Είναι δηλαδή ερωτικά δώρα. Για φρόντισε. Λοιπόν, τα δικά μου γενέθλια πλησιάζουν, εγώ θα πάρω δώρο. Μπορεί. Να πάρει, να δώσεις δώρο. Ικανό τον έχω. Για πες μου. Ικανό τον έχω. Ικανό τον έχω. Ναι, δηλαδή, γιατί τις προάλλες δεν μας έλεγε ότι ό,τι δώρο τους κάνει το αλλάζει. Το αλλάζει. Ναι. Αλλά βρε Μαρία μου, άλλο η Τσάντα και το Πανοφόρη και άλλο να της φέρει κανένα σεξουαλικό. Μετά με τι θα αλλάξει. Κάτι μεγαλύτερο. Σόπα καημένη. Σόπα καημένη. Παιδιά μου, έχω και εγώ δώρο. Μου στείλα. Να σας το δείξω. Μου ήρθε τώρα να κατευθείαν εδώ. Μην είναι σεξ το τέτοιο και γίνουμε ρεζίλοι. Όχι, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς την. Κοίταξε Μαρία μου, να στον ήγο εδώ πέρα μου το φέρανε κατευθείαν. Αχ, πουλάκι μου. Το βλέπετε.
Μια κότα! Ναι, όχι όμως όποια κότα. Δεν έχετε μάθει τη δώρο, παιδί μου, έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο Βαγγέλη το παιδί χθες που ήταν καλεσμένο στο πρωινό του Αντένα. Είναι η κότα που έκανε δώρο Αρναούτογλου. Όχι, καλή, ήταν πιο μεγάλη. Αλλά επειδή ήρθε από τα Σπάτα μόνη της η κακομοίρα και με αναζήτησε. Ξέρεις, αδυνάθησε λίγο. Η κότα του Περί. Μίκρη, ναι. Παιδιά, ο Περί ήταν κατάντεκτος. Δεν την ήθελε την κότα. Άμα τη δω έτσι, ήταν σαν μεγάλη. Για δέστη, πώς σου φαίνεται τώρα. Άμορε, είναι μικρό. Αδυνάτησε από το στούντιο Κάπα ήρθε. Ναι, καλέ. Σπάτα, Αττική Οδό να περάσει. Λίτος Αττική Οδό είχε άγιο η κότα. Κοτούλα μου, πάρτε το μικρέ παιδιά. Όχι, και είπε παιδιά μου να την φιλοξενήσουμε την κότα αφού δεν τη θέλει ο κύριος Περίς, να την πάρουμε εμείς έτσι. Άμα κάνει κανένα πόνο. Όχι, να την πάρουμε την κότα. Θα δούμε κιόλας. Καλέ, μικρό κορίτσι, να την πάρω. Κοίτα πως κοιτάει. Με παρακολουθεί. Κάτσε σιγά. Βγες κοτούλα, βγες. Μην την τρομάζετε, αφήστε τη μόνη. Μόνη της καλέ, αφήστε τη! Παιδιά, μα βρέζει που έχει κάτι γλουφάξει μέσα. Δεν θέλει να βγει, παιδί μου. Ξέρεις τι έχει περάσει, τα 1500 μύρια. Και παιδιά, πες μας, Γιάννη. Παιδιά μου, όμως εγώ, με αφορμή βεβαίως αυτό το δώρο του Βαγγέλη Περί, του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Βαγγέλη Περί, είπα να σας δείξω όλη την κόντρα, λεπτό προς λεπτό, πώς ξεκίνησε. Υπονοούσε ότι είναι κότα. Ναι, καλά, ναι, έχεις χάσει τόσα επεισόδια. Όχι, δεν έχω χάσει, απλώς το λέω να το λέμε. Α, ναι, το λέμε αυτό. Δεν ξέρετε μάλλον ποιος έχει πει πρώτος τον άλλον κότα. Εγώ λοιπόν σας έχω όλο το χρονικό, αλλά το κυριότερο. Γιατί η αγαπημένη κατά τα άλλα σας ασταμάτη λέει επίσης κότα την Κλέλια Πανταζή, τι της έχει κάνει. Όλοι κότες. Όλοι κότες. Σε ένα κοτέτσι βράζουμε. Άλλου τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Τι το ήθελε να πει στα Καρντάσιανς ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ότι κάποιοι είναι επαγγελματίες λασπολόγοι? Γρηγόρη μου, είναι επαγγελματίες λασπολόγοι κάποιοι. Το κάνουν μανιακά. Σε το κάνουν, το κάνουν με σένα, το κάνουν με μένα, το κάνουν με πάρα πολύ κόσμο. Ζούνε από αυτό, γουστάρουν, γράφουν σε εφημερίδες, σε στήλες. Προσπαθούν επηρεάσουν τόσο πολύ ώστε να απαντήσεις, γιατί από αυτό δεν ασχολείται κανείς με κανέναν άλλο τρόπο μαζί τους. Ο Βαγγέλης Περίς το απάντησε μέσα από τη στήλη του ότι είναι κότα. Πριν από μερικές μέρες, ο Κιμπάρης Γρηγόρης βγήκε και δήλωσε ότι κάποιοι κακοί άνθρωποι πληρώνονται προκειμένου να το λασπολογούν από τις στήλες τους. Επειδή αυτοί που ασχολούνται με τα τηλεοπτικά μέσα στυλών είναι ελάχιστοι και πιστεύουμε ότι αναφέρεται στην Αθηναίδα Νέγκα, το παρακαλούμε σαν Κιμπάρης που είναι να προχωρήσει σε διευκρινήσεις με τα ονομάτων. Αλλά και να μην το κάνει, πάλι το κάπα του λεξιλογίου θα καταλαμβάνει, μια που με το ίδιο γράμμα αρχίζει και πτηνό, το οποίο φημίζεται για τη λεβεντιά του. Με αποτέλεσμα ο Γρηγόρης να του ανταποδώσει το χαρακτηρισμό, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ένας ιδιαίτερα κακός άνθρωπος. Τον θεωρώ ιδιαίτερα κακό. Συνεχώς και ψάχνει να βρει αφορμές για να συζητιέται το όνομά του. Το να ανοίξει λοιπόν ένα μικρόφωνο να γράφει σε μια εφημερίδα χωρίς αντίλογο δεν έχει καμιά ουσία. Γι' αυτό του πρότεινα να έρθει στην εκπομπή. Αληθεύει άρα. Βεβαίως, βεβαίως. Του πρότεινα να έρθει στην εκπομπή. Δεν ήρθε. Οπότε τώρα εσείς πρέπει να αποφασίσετε ποια είναι η κότα στην όλη ιστορία. Put the cot down slowly. Και όταν έμαθε ότι θα πήγαινε καλεσμένο στο πρωινό, του έστειλε επεσκέση μία κότα. Με αποτέλεσμα, Βαγγέλης, πάλι να του την πει. Η κότα φεύγοντας από εδώ πετώντας, πήγε στο απέναντι σκηνικό που είναι του Γρηγόρη. Να που οι κότες πάνε στο Γρηγόρη. Κότα χαρακτήρισε όμως και η Σάσα Σταμάτη την Κλέλια Πανταζή. Κάνει και η Κλέλια κολοτούμπα γιατί είναι κότα. Θες του τάγωνε και εκεί είναι ναι. Put the cot down slowly. Αιτία. Ο δημόσιος βανανισμός της Κλέλιας σχετικά με το χορό της Κατερίνας Τικούδη και της Ευαγγελίας Αραβανή. Με ρωτάς αν μπορώ να κουνηθώ έτσι, φαντάζομαι ότι ναι. Μπορώ. Αυτό ρωτάω. Δεν θα το έκανα και δεν είναι ούτε στη δική μου αισθητική αυτό, ούτε στο Παύλου. Δεν θα κάναμε μια τέτοια χορογραφία. Κατερίνα ήταν εξαιρετική σε αυτό που έκανε με την Ευαγγελία. Δηλαδή είχαμε μείνει από το μεσημέρι όλοι που είχαμε τι τέλειες που είναι. Εγώ λέω ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και άλλο λάδι στη φωτιά στην κότρα του με την Ελένη Μενεγάκη έριξε ο Τάκης Ζαχαράτος. Με ποιον από τους παρακάτω δεν θα μπορούσες να συνεργαστείς? Α. Νότης Φακιανάκης, Β. Ελένη Μενεγάκη, Γ. Μιμή Ντενίση, Δ. Μάρκος Εφερλής και Ε. Νίκος Μουτσινάς. Νομίζω με τη Μενεγάκη, δεν θα. Τι να κάναμε. Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάς. Ναι. Πλεκτό. Πλεκτό. Πάμε. Ναι. Πλεκτό. Αμάν και συμπρετάκι μου, δεν σωπαίνεις. Την ίδια ώρα, σε άλλο κανάλι, η Face Κορδά αποκάλυψε ότι έχει πάρει τις φωτογραφίες με όλες τις πρώην του Γιώργου Λιάγκα και τις έχει κρύψει για να μην τις βρίσκει. Γιώργο, τι έχεις κάψει? Δεν έχω φωτογραφίες από τη ζωή μου πριν τη Face. Βέβαια. Πού έχεις παιδί, εγώ τις ξέρω που είναι. Όχι, φίλε. Περίμενε, προσωπικές φωτογραφίες. Σε κλίβανο.
Τι? Σε κλείδα. Σε βάζει σε κλείδα. Είναι μέσα στα καφέ κουτιά στην ντουλάπα. Εγώ λυπάμαι τον άντρα σα στο σπίτι. Δεν μπορεί να κάψει το παρελθόν ενό ανθρώπου. Τι το σκίζει το παρελθόν. Απλώ επειδή ο Γιώργο δεν ξέρει καν που είναι τα. Το παρελθόν μου. Όχι, δεν είναι άνθρωπο ο οποίο είναι τακτικό μέσα στο σπίτι. Α, τώρα θα χώνει πρωί-πρωί. Εξάλλου θα είμαι σημεριανό έκανε, έχει ξέρει από πρώτο χέρι, εντάξει. Ας την κοτούλα μας εκεί. Την δεύτερη μπηχτή για το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα προς τη Φέη. Το παρατηρήσατε στο τέλος του βίντεο, έτσι. Τι είπε. Για ποιο είπε πράγμα. Ότι άλλωστε ξέρει η Φέη από μεσημεριανό, οπότε γι' αυτό πήγε και έκρυψε τις φωτογραφίες της πρώην. Να τα λέμε αυτά. Έλα, εντάξει, χαίρεται κι αυτός τώρα που του κάνει ζήτηση. Το ότι δεν ξέρει καν που βρίσκεται το καφέ κουτί μέσα στην ντουλάπα. Ξέρει που είναι το ψυγείο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, το πότε τελείωσε. Τελεία. Και παύλα. Λουκά είσαι. Από τα κοτέτσια του εξωτερικού πάμε στο ring του εξωτερικού. Λοιπόν, στην ερώτηση που ακολουθεί θα αναζητήσουμε μαζί την ταυτότητα ενός νέου, ο οποίος πήγε σε πάρτι της Lindsay Lohan για να πέρασει καλά, υποτίθεται, αλλά έφυγε με έκδορες και μόλοπες στη μούρη. Ο ίδιος βγήκε και είπε ότι... Δεν ξέρω που πήγαινε. Βεβαίως, σωστά και αυτό. Ο ίδιος γύρισε και μας είπε ότι η Lindsay έβαλε φίλους να τον μπλακώσουν και να του κάνουν τη μούρη κρέας. Η Lindsay είπε όχι και αναζητούμε την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να βρούμε την ταυτότητα αυτού που βρωμό. Δεν τυχόνευε. Θα δούμε τι έγινε. Κάτι έχει γίνει μεταξύ τους. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Ποιον έκανε το πίσω ξύλο η Lindsay Lohan μόνο και μόνο επειδή δεν γούσταρε τη φάτσα του. Φώτης. Μπράβο, Φώτη. Λοιπόν, σου δίνω 4 αναλλακτικές. Πρόκειται για τον Βαρόνο Χίλτον, ο οποίος Βαρόνος Χίλτον είναι ο 25χρονος αδελφός της Paris Hilton, έτσι. Α, μάλιστα. Πρόκειται για τον Ζακ Έφρον. Μήπως είναι ο Justin Bieber. Μπα, λέω ότι είναι ο Σάι Αλαμπέφ, ο οποίος από χθες είναι και στους κινηματογράφους ελληνικούς με τον Infomania. Κάτσε, όποιος θέλει να πάει το δει. Δεν μπορώ να το δω από αυτό το πράγμα. Οι κριτικές πάντως λένε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον πρώτα. Δεν μπορώ να σου τρία. Έτσι ανομαλίες, δεν μπορώ και δεν μπορώ το αυτόν τον σκηνοθέτη καθόλου. Εντάξει, δεν είναι το θέμα μας. Αυτός ποιος θα πάρει το δεν το βάζω, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γρουσουζιά. Θα πω το Βαρόνο, Α. Θα πεις το Βαρόνο, ε. Μπράβο. Έχει αδελφό που τον ονομάτισαν Βαρόνο, γιατί όλοι έχουν αδελφό. Ο Βαρόνο θα τα φτιάξει με τη δούκησα νομικού. Ο Βαρόνο και η δούκησα. Και τότε η Ελλάδα θα κουράζει. Αλλά τότε θα πάρουμε τα πέστα μου όλα. Λοιπόν, θα δούμε το εκτεταμένο ρεπορτάζ του βρωμόξυλου που έφαγε το ο Βενιαμίν τη οικογένεια Χίλτον. Αλλά γίνονται πάρα πολλά στα σκυλοσόγια των διασύμων το τελευταίο τρίμηνο τετράμινο. Σα έχω λοιπόν συγκεντρώσει και τον αδελφό του Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο οποίο συλλήφθηκε γιατί μάλλον εμπορεύεται ένα πολύ συγκεκριμένο προϊόν από την Κολομβία. Σας έχω την πλαστογράφο θεία του Justin Timberlake, η οποία έχει φροντίσει να φάει περίπου 65.000 δολάρια από την οικογένεια του θεού Justinούλη. Σας έχω, ποιον άλλο σας έχω, κάτσε να σας πω. Και βέβαια, ναι, έχεις δίκιο, κύριε Συντάκτα, σας έχω την εντελώς βίαιη, σε σημείο προβληματισμού για την οικογένεια, ανιψιά της Τζούλια Ρόβερτς, τη κόρη του Έρικ Ρόβερτς, η οποία είναι 22 χρονών και λέγεται Έμα Ρόβερτς και όποιος βλέπει Αμερικανό. Έχει τόσο ωραίο πατέρα που τη συγχωρώ. Προφανώς έχει κληροδοτήσει από τον πατέρα και τα βίαια ενστικτά του, γιατί το κοριτσάκι κάνει το ξύλο τον σύντροφό της. Γιατί τη λένε Έμα, το Έμα. Λοιπόν, όλο δικό σας. Αδέρφια μου, αλήθες πουλιά. Χρυσή σφαίρα ερμηνείας ο ίδιος, χρυσή σφαίρα παρανομίας για το αδέλφι. Την ίδια στιγμή που ο λύκος της Wall Street κυνηγάει το Όσκαρ του, ο 43χρονος αδερφός του Άνταμ Φάραρ είναι πίσω από τα κάγκελα του Τέξας, επτά από ένταλμα που εκδόθηκε εις βάρος. Ζωάρε ο ένας, στη φυλακή ο άλλος, ο οποίος από συμβουλάτορας του Μοντελοπνίχτη προτείνει να εξελιχθεί σε έμπορο επικίνδυνων Κολομβιανών προϊόντων μαζί με την επίσης εσημασμένη σύντροφό του, Charity Moore. Σε παράλληλο χρόνο, όσο τα Όσκαρ πλησιάζουν, αγνοείται η τύχη της εξάχρονης ανήλικης ανιψιάς του ηθοποιού, η οποία και προφανώς απίβδης από το σόι της. Ρίχτο. Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά! Σε μικρότερα προβλήματα, αλλά ξεφτύλισμα εξίσου ευμεγεθές βρέθηκε και ο Justin Timberlake όταν αποκαλύφθηκε ότι η θεία του Jane Harless, αδελφή του ομορφάντρα πατριού του, βρέθηκε να έχει πλαστογραφήσει περισσότερες από 100 επιταγές, τις οποίες και εκταμείευε από τον προσωπικό λογαριασμό της μάνας του Justin, που είναι και μάνατζερ του Justin και γκόλφερ, σαν τον Justin. Περισσότερα από 64.000 δολάρια κέρδισε η καλονίλη στα αρχήνα της οικογένειας Timberlake εις βάρος της γυναίκας που οι φήμες λένε ότι εάν ο Justin
Justin Dending τύπα για τατού, θα τον είχε κάνει σαπούν. Ρίχτο. Πιο χαβαλεδιάρης, πιο τσαχπίνης, αναδείχθηκε ο αδελφός του Tiger Woods, ο οποίος, αν και γομάρι 58 ετών, έκανε φάρσα για βόμβα σε κρατικό κτίριο του Phoenix και εξανάγκασε τις αρχές να το εκενώσουν, γιατί τα μάγουλα του καλοζωισμένου κυρίου αυτό θέλουν. Να τρομάζουν, να αγχώνουν, να τσιρίζουν και τελικά να κάνουν έξαλα και τα όργανα της τάξης, αλλά κυρίως τον αδελφό του πολυεκατομμυριούχο γκόλφερ με χόμπι του το κέρατο. Ρίχτο. Ξαλαδέλφια της ημέρας, αξιομνημόνευτο είναι το βρωμόξυλο που έφαγε ο μικρός αδελφός του πουλιού Πάρης από το παρεάκι της Lindsay Lohan. Ο αιματοβαμμένος νέος ισχυρίζεται ότι ενώ πάρταρε σε πάρτι με αλκοόλ τσλιλό του αλκοόλ, μια φραστική αντιπαράθεση του χάρισε αυτό. Η Lindsay δεν ασχολήθηκε με τα λεγόμενα του πλουσίου με το όνομα Βαρόνος, γιατί είναι απασχολημένη κυνηγώντας την αποτοξίνωση στα πεζοδρόμια του LA. Ρίχτο. Τελευταία, η μόνη γυναίκα της παρέας, η ανεψιά του πιο μεγάλου στόματος που έχει βγει ποτέ από το Hollywood στα 90's, η Emma Roberts, του Eric Roberts, της Julia Roberts. Η χαρτωμένη εντζενή που έγινε η εντυπωσιακά σατανική Madison Montgomery του τρομακτικά επιτυχημένου American Horror Story και αραβωνιάς και τον συμπροταγωνιστή της Ivan κάνοντας στο σόι να καταπίνει υπογλώσσια καθότι δεν εγκρίνουν και είναι εξαιρετικά διαιή αφού κάνει το αγόρι της τόπι στο ξύλο. Οι εκδορές επάνω της το αποδεικνύουν, οι αρχές που την συνέλαβαν γιατί του έσπασε τη μύτη το επιβεβαιώνουν και το ποινικό μητρό του πατέρα της το δικαιολογεί. Η 23χρονη Emma Roberts σήμερα είναι συγκινητικά μετανιωμένη για τις βιοπραγίες της, αλλά η Madison Montgomery δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της κουβέντα. Μην το ρίξεις. Να πούμε ότι στο ρεπορτάζ μας συνόδευσε ο φίλος Γιάννης Καρασαβίδης στην εξαιρετική διασκευή, αδέλφια μου. Μπράβο. Πάντως να πούμε ότι και σε κάθε οικογένεια μπορεί να υπάρχει κάποιος που να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Βεβαίως. Ναι. Σε όλοι. Και να πούμε ότι περιμένουμε με αγωνία το θέμα που θα μας πει στη απάντηση Μενεγάκη για το 1600 που τη ζητάει η Λάτσα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μαρία, πρέπει να συγκεντρωθείς όμως τώρα να κάνουμε τη μόδα για να ακούσεις μετά για τη Μενεγάκη. Τελειώσει να το πούμε. Λοιπόν, πρώτη εμφάνιση. Τι, μεγαλειώδης εμφάνιση, υπέροχο παλτό, ζακέτο, φλοκάτο. Από μέσα είναι προβατέ. Καλέ, ναι. Ας δέκο. Αυτό, άμα το δεις μόνο του. Ναι, για κάτω όμως, να είναι τετραγωνισμένο, παραλληλόγραμμο και μπροστά από καναπέ. Τι άνθρωπος που είσαι, τι άνθρωπο. Ναι, πιτζάκι στο φόντο δεν με πειράζει καθόλου, μου συμπληρώνει πάρα πολύ ωραία. Και το φουστανάκι είναι... Έβαλε όμως και ένα τάτσο σε χρώματα με την τζάντα. Έτσι. Το συμπλήρωση είναι μια χαρά. Γιατί δεν κατάλαβα. Όχι, λοιπόν, γιατί δεν κατάλαβα. Είπα τίποτα. Όχι, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Αυτή η κοπέλα που μάλλον είναι και στον Batman από ό,τι βλέπουμε από το χαλί. Είναι η Κατερίνα Γερονικολού, είναι η Βάσο Λασκαράκη, είναι η Θάλια Ματίκα ή είναι η Αντιγόνη Δρακουλάκη. Ρε, συγγνώμη, φαίνεται ότι είναι πιο γεμάτη από αυτά τα κορίτσια. Είναι η φωτογράφηση από πάνω, η αντικειμένη. Τι από πάνω, καλή εμφάνιση είναι. Το δω τι βλέπει. Ναι, αλλά οι γάμπες δεν είναι έτσι, ούτε η Γερονικολού, ούτε η Ματίκα, είναι λίγο από πάνω. Φαίνεται κοντογλώσσα. Με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση τώρα, γιατί αυτά τα κορίτσια είναι και τα νοτήχα. Εμείς σε φέρνουμε, εσύ μπήκες με αυτά που πες. Και την από ψέματα. Όχι. Θα πω... Έλα, Μαρία μου. Την Κατερίνα Γερονικολού. Τι ωραία μάτια! Τι ωραία μάτια! Τρομερό πρόσωπο έχει. Ενόργανη. Το ξέρει. Λοιπόν, επόμενο. Ωραία παπούτσια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όλα θα σ' αρέσουν, νομίζω. Εντάξει, η μπλούζα δεν με τρελαίνει. Είναι μπλουζοφόρεμα. Ναι, κολλάν δεν είναι τα από κάτω. Πολύ διάφανα για κολλάν. Ναι, τύπη. Σαν τη Μίνι Μάους είναι, ρε παιδιά. Αυτά τα παπούτσια φοριούνται πάρα πολύ φέτος. Φέτος, πέρσι. Πέρσι δεν φορογιόντουσαν, φέτος είναι πολύ στιμό, θα σε πειράζει, έχει πρόβλημα, είναι πάρα πολύ άνετο και πάρα πολύ στιλάτα. Αυτό το παπούτσι με αυτό το κολάν και με αυτή την μπλούζα δεν μ' αρέσει. Με τι το θες αυτό το παπούτσι? Με ένα παντελόνι. Με ένα παντελόνι, όχι με ένα κολάν. Και ένα κολάν είναι. Φαίνεται πολύ ωραίο. Τόση παπούτσα. Μεγάλη ρε φωτή. Σωστά, η παπούτσα είναι μεγάλη. Ποια είναι αυτή που την έχει μεγάλη? Λοιπόν, με τη μεγάλη παπούτσα είναι. Η Νίκη Πόντε. Είναι η Νίκη Πόντε, είναι η Τάμτα, είναι η Εριέτα Κούρκουλου ή είναι η Βανέσα Δαμοπούλου με τη μεγάλη παπούτσα. Η Νίκη Πόντε ποια είναι? Α, η Νίκη Πόντε, καλέ. Που είχε πάει στη Eurovision και είχε προσπαθήσει. Έλα, πε, είναι. Είναι η Νίκη Πόντε. Ένα, είναι. Όχι, δεν είναι η Νίκη. Θα πω άλλο, περίμενε.
γιατί δεν τη θυμάμαι την Νίκη Πόντε. Μεγάλη παπούτσα, μικρό στόμα. Με μεγάλη παπούτσα και έτσι αυτό το πόδι. Fashion icon είναι η Τάμπτα. Καλά, Μαρία. Και καπέλο, το παρακάνει, Τάμπτα. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έχω να πω άλλο ένα κορίτσι να δω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πάρτε ένα 47-48. Κερδίζετε όλη αυτή τη σειρά Μπέρμπερις μαζί με το δερμάτινο νεσισέρ. Σούπερ. Έχω παιδιά. Πολύ. Πάμε και το κουιζάκι. Για δείτε, αυτό το κορίτσι το βρίσκεται. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει η φωτογραφία. Αφού μου λέει παπάκι star.gr. Ποιο είναι αυτό το όμορφο κορίτσι. Πάμε, διαφημίσεις. Ελπίζω να έχετε κι εσείς. Yeah. Και γιατί να μην έχετε άλλωστε. Όλα πάνε τέλεια σε αυτή τη χώρα. Έχει κανένας παράπονο. Όχι. Μήνα. Σήμερα δεν πληρώσω όλος ο κόσμος. Όποιος μπορούσε. Όλα αυτά που έπρεπε. Όλα καλά. Τέλεια, όλα καλά. Και το μάτι σου καλά. Άλλα μάτια που έχεις. Βοδιού, βοδιού. Εγώ. Λοιπόν, διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι, 1-47-48, παίρνετε τηλέφωνο, είστε πιο γρήγορος ή πιο γρήγορη και παίρνετε όλη αυτή τη σειρά Μπέρμπερις, είναι εξαιρετικά αρώματα, χρώματα, μολύβια και φυσικά ένα δερμάτινο νεσισέρ αυθεντικό της Μπέρμπερι. Οκ. Βεβαίως. Έχω πρεσβειοποιεί. Και εγώ άστα. Πάμε και στο κουιζάκι να δούμε την κυρία η οποία έχει φωτογραφηθεί στο παρελθόν, βεβαίως. Βεβαίως. Τι δεν μπορεί να είναι αυτό τώρα. Όλοι τη βρίσκουν. Όλοι τη βρίσκουν. Ήταν καμπάνια κατά του Όζοντο. Νομίζω ότι έκανε μια παράσταση μαγκιά ροκιά και. Και λάξε το βασιλιά. Ξέρω ποιο είναι ρε. Δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, πάμε δεύτερο γύρο. Έλα, το τέλο, το τέλο. Το τέλο, το τέλο. Το τέλο που λέει. Έλα, μαράκι μου, συνεχίζει. Μαρία, έχει κερδίσει δύο. Έχει βρει δύο, αν την βρει και την άλλη θα κάνει σε. Την βρήκα τη δεύτερη. Την βρήκε, την βρήκε τελικά. Μπράβο, μου συγχαρητήρια. Κοίτα τώρα εδώ. Ωραία. Ωραίο είναι. Τι κουβαλάει. Ωραίο είναι. Δέρμα είναι τρυπτό. Πάρα πολύ ωραία. Δέρμα τρυπτό. Το είσαι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι τέτοια πάρα υπερβολή. Πάρα πολύ ωραίο. Τέτοια υπερβολή. Εμένα μου αρέσει πάρα, πάρα, αρέσει πάρα πολύ. Να, δεν υπάρχει υπερβολή. Το που πάμε τη γούνα πάνω από το δερμάτινο. Δεν με πειράζει. Το κολλιέ εκεί που είναι όλο μεταλλικό και περίεργο και μοντέρνο και δερμάτινο. Τι. Τη διάφανο. Έχει ένα κολλιεδάκι συντηρητικό. Δερμάτινο είναι η διαφάνεια. Δερμάτινο με τρύπες. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνε πελέλα. Παίρνε πελέλα. Πολλές, πολλές, πολλές. Παίρνε πελέλα γόνατα. Για να τα δω. Όχι, έχει ωραία μπουτάκια το κολέτσι. Ωραία είναι τα γόνατα. Εγώ τα μισή-μισή-μισή δερμάτινη μισή σου, ε. Παίρνε πελέλα μπουτάκια. Μα σταμάτα να κοροϊδεύεις. Δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις. Όχι. Δεν έχει. Πες παιδί μου ποια είναι. Αυτό λοιπόν. Το πίσω που φοράει τα μποτάκια και ρε, ότι είναι πιο φίλε. Θα πεις. Λοιπόν, αυτή είναι η Έλληνα Παπαβασιλείου, είναι η Βάσο Κολυδά, είναι η Ανίτα Ναθαναήλ ή είναι η Ιωάννα Λίλη. Άρπατη. Ξέρετε, θα πω την Έλληνα Παπαβασιλείου, γιατί εμφανίστηκε τις προάλλες με το συνοδό της, το καινούργιο της αγόρι. Ναι, αλλά γιατί παρασύρθηκες από αυτό. Καλέ, έχει τόσο μεγάλο στήθος η Ναθαναήλ, πότε το έκανε. Δεν είναι μεγάλο. Συμβαίνουν αυτά, Γιάννη μου. Τον Οκτώβριο. Το ξέρεις σίγουρα. Όχι, καλέ, λέω βλακίες. Λοιπόν, πάμε σε μένα, σας παρακαλώ πολύ να κόψω και να ράψω. Πότι ή δύο ή τρία. Διαλέγεις, ισοπαλία ή κερδίζεις. Αυτό, ωραίο χέρι. Ωραίο, το χέρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρε πλήρω. Είναι κόσμο. Είναι κόσμο. Να σας πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κυρία.
Μ' αρέσει και πάρα πολύ το παπούτσι της. Μ' αρέσει που είναι αυτό η τσάντα της πολύ ωραία. Και έχει αυτή τη μαγιά στο χέρι, η οποία κάνει έτσι μια διαφορά στο όλο το κλασικό. Πολύ σεξι. Μ' αρέσει το μήκος τη φούστα και το παπούτσι που είναι νιώτη δεν φαίνεται. Πολύ ωραία. Μπράβο της, όχι μπράβο. Λοιπόν, για να δω. Λοιπόν, είναι η Παναγιώτα Βλαντή αυτή που δώσαμε έτσι τον μπράβο. Είναι η Βαλάντο Τρίφωνος, είναι η Νατάσα Ράγιου ή είναι η Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Τόσο περπλερέα. Η Βαλάντο ή... Η Νικόλ. Νικόλ ή Βαλάντο. Βαλάντο ή Νικόλ. Θα πω την Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Δεν σ' άρεσε η Βαλάντο. Η Βαλάντο. Η Βαλάντο. Ναι, για νέο κορίτσι είναι λίγο συντηρητικό αυτό το ντύσιμο. Πόσο είναι η Βαλάντο, παιδιά. 22. Σιγά καλή που είναι 22 και πάμε σαράντο. Σταματήστε, παιδιά, έχετε χαζέψει. Μην μιλάτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχεις τριχόπτες. Η Μαντόνα είναι. Ναι. Περίπου. Ναι, και το τσαντάκι. Μπορεί να είναι η Μαντόνα της Ελλάδας. Ναι, ναι. Κοίταξε, ωραία είναι. Δεν έχω να πω κάτι κακό. Σ' αρέσει. Τι ωραία είναι, συγγνώμη, το πέδιλο. Ποιο πέδιλο? Το πέδιλο με τα δάχτυλα απ' έξω. Τη ζακέτα με το φερμουάρ. Κρατάει και ένα γουνάκι στο χέρι. Κρατάει ένα γουνάκι, μια πρόσκληση και μια λάθος τσάντα, μάλλον από τη... Γιατί ναι. Είναι λάθος η τσάντα, δεν κατάλαβα. Εντάξει, και δεν είναι λάθος, αλλά δεν έχει. Αυτή την μπλούζα δεν καταλαβαίνω. Που είναι, λέει, κάτι από μέσα κάτι άλλο. Μπαγέτα. Ναι, και το παπούτσι. Αυτή την παντελόνα δεν φορά πέδιλο. Μπαμ. Γιατί είναι η Χριστίνα Λαμπύρη, είναι η Έλενα Ακρίτα, είναι η Νατάσα Μποφίλιου ή είναι η Μαρία Μπεκατόρου. Είναι η Μποφίλιου. Όχι, είναι η Μαρία Μπεκατόρου. Φοράει μερημέρι που θα πει την Ποφίλη, πολύ συχνά. Ναι, την Ποφίλη την έχω δει να φοράει παντελόνες, γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά όχι τέτοιο πέδιλο. Ποια είναι τελικά η Μπεκατόρου. Λοιπόν, πάρω, άλλο. Για την τιμή των όπλων πάρει σε έναν βαθμό τουλάχιστον. Εδώ θέλω να σε αφήσω, να τα πει μόνο σου, να τα βλέπει. Αν ήταν ο Boy George, θα ήταν μια χαρά. Γιατί είσαι ρατσιστή και η κοπέλα, γιατί δεν είναι. Να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει τώρα που τον βλέπω. Έλα καλέ. Και κρατάει και την τσάντα. Και έχει βάλει. Εμένα το μόνο που με ενοχλεί είναι το κόσμημα. Αλήθεια. Που φοράει κίτρινο σακάκι, γαλάζιο τζάκι, μπορεί να είναι. Κοίταξε, είναι πολύ έτσι όλο αυτό το look. Καλά έκανε και το φόρεσε πάντω. Άσε που μπορεί να είναι φίλη σου αυτή. Μπορεί να είναι φίλη μου, δεν το διαφωνώ καθόλου. Μπορεί να είναι φίλη μου. Αλλά εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ τον αγαπώ τον Boy George. Για να δω. Λοιπόν, αυτή η κυρία που μοιάζει με τον Boy George είναι η Λάουρα Νάρια, είναι η Μελίνα τον Βέγκα, είναι η Ήβια Δάμη, είναι η Τζένι Θεονά. Ποια είναι η Boy George. Boy George Ελλάδα. Συνάργες. Ναι, άντε επιτέλους είπα ένα. Η Λάουρα Νάργες. Η Λάουρα. Με το σύντροφό τη. Ναι, με τα γόρι. Ποιος είναι ο γόρι. Ο Δημήτρη τον λένε. Ο Δημήτρης. Δουλεύει με τον... Ναι, και με τη Λάουρα και με τον Δημιώτη. Λοιπόν, 2-1. Έχουμε ένα 2-1 το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει αν είσαστε πιο τυχεροί στις 6 κατηγορίες ερωτήσεων που έχουμε. Λοιπόν, την ξέρετε τη διαδικασία. Εμπρός λοιπόν, καλά μου χέρια. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Ναι. Λοιπόν, για πες Μαρία, έτσι, τι τραβάει η όρεξη. Έντρεγα. Πες την ίδια. Θες να μάθεις τι έχεις γίνει από το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά μου, αυτή η δικαστική διαμάχη νομίζω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Κάθε μέρα έχουμε και μία καινούργια συγκλονιστική εξέλιξη. Πού είχαμε μείνει, Φώτη, χτες, τι μάθαμε καινούριο. Ότι είχαν βγάλει 3.200 σε όλη τη διάρκεια του γάμου. Μπράβο, Μαρία. 2.200, τα 1.600 το ζητάει ο Βλάτσιος, γιατί η Ελένη... Τώρα και στην πρωινή επανάληψη το βίντεο. Ναι, ναι. Τα κράταγε, λέει, και έκανε επενδύσεις σε ακίνητα και στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι, και μάθαμε επίσης χθες, Φώτη, ότι πρόκειται να γίνει μία εξωδικαστική συμφωνία, αλλά τελευταία στιγμή. Ακυρώθηκε. Να βάγισε. Ξέρετε, παιδιά μου, όμως, τι ζήτησε η Ελένη Μενεγάκη και πώς απάντησε, μάλλον, στο Γιάννη Λάτσιο. Όχι. Okay. Τώρα θα το μάθετε. Μήπως γνωρίζετε τότε ποια ήταν η περιουσία της Ελένης πριν από το γάμο και ποια είναι τώρα. Ακριβώς με λεπτομέρειες. Τώρα θα τα μάθετε. Αλλά, παιδιά μου, εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εσένα, Μαρία μου, που κέρδισες, έχεις μάθει τι έχει γίνει, γιατί ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων με κάποιον που μίλησε για αυτή τη δικαστική διαμάχη και τον πήρε προσωπικά ο Γιάννης ο Λάτσιος τηλέφωνο και του έκανε παρατήρηση. Να μην μιλάει για αυτό το θέμα. Λοιπόν, λέω ερώτηση. Με ποιο λοιπόν τηλεοπτικό πρόσωπο έγινε έξαλλος ο Γιάννης Λάτσιος επειδή σχολίασε τη δικαστική διαμάχη του με την Ελένη Μενεγάκη? Α. Με τον Γιώργο Λιάγκα. Β. Με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Γ. Με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ή Δ. Με την Τατιάνα Στεφανίδου. Για θυμίσου. Πολύ ίντρικα. Πολύ, πολύ. Γιατί τώρα με τον Κωστόπουλο, ναι, μπορεί, γιατί είναι και κουμπάρι.
Μπορεί. Καλό. Στεφανίδου, σιγά. Γιατί είχαν παλιά σχέσεις με τον Αντένα, αν θυμάσαι πολύ καλά, και έχει μιλήσει και η Τατιάνα για τον Λάτσιο. Είχε πει ότι δεν είχαν και τόσο καλές σχέσεις. Ο Λιάκας δεν τον έχω ακούσει να λέει. Άρα, κοίτα, μάλλον είναι με το κανάλι του. Λες. Γιατί τώρα που σκέφτομαι, ο Λιάκας δεν έχει μιλήσει, έχει πει στο κανάλι του να μην μιλάνε. Α. Στεφανίδου δεν την έχω ακούσει να λέει. Μήπως είναι παπαδάκης. Δεν την άκουσες γιατί δεν την ήσουν μπροστά. Πάντα τη βλέπω την Τατιάνα, είναι πολύ καλή. Γάμα. Μπράβο. Πρέπει να γίνεις έξαλλος με κάποιον που περιμένεις και τους πει να μην μιλήσει και μίλησε. Η αλήθεια είναι και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που στο πρωινό του Αντένα, παρόλο που ασχολούνται με lifestyle θέματα και ασχολούνται και με την Ελένη Μανεγάκη, δεν έχουν πει ούτε μία λέξη όλο αυτό το διάστημα για τη δικαστική διαμάχη, ενώ χτες που πήρε το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο ο Γιάννης Παπαδάκης, είπε την άποψή του. Αλλά εκτός όλων αυτών, έχω την απάντηση της Ελένης Μενεγάκη. Έχω επίσης ποια ήταν η περίωση της Ελένης και bonus track βεβαίως. Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί κατηγορούν την Παναμπάρπα ότι τους φέσωσε? Αχ, μπράβο. Η δικαστική διαμάχη του Γιάννη Λάτσιου και της Ελένης Μενεγάκη, όπως ήταν φυσικό, έγινε αντικείμενο σχολιασμού από πολλούς, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Παπαδάκης. Πόλεμο στα δικαστήρια. Τρία χρόνια μετά το ήρεμο συνενετικό διαζύγιο. Χαμός με Λάτσιο, με Νεγάκη. 1.626.438 ευρώ ζητάει ο πρώην από την Ελένη. Ο Κοντομινάς στο πλευρό της. Παιδιά, να τα βρείτε. Φίλοι μου και οι δύο τώρα. Άντε τώρα. Φίλοι και η Ελένη και ο Γιάννης. Έτσι. Έχει ζήσει. Το σχόλιο αυτό, όπως γράφει το gossip.tv.gr, δεν άρεσε καθόλου στο Γιάννη Λάτσιο, ο οποίος φέρεται να επικοινώνησε με τον παρουσιαστή και να του ζήτησε να μην αναφερθεί ποτέ ξανά στη διαμάχη που έχει με την πρώην γυναίκα του. Νέα στοιχεία για την υπόθεση αποκάλυψε το δελτίο ειδήσεων του Star. Η εναγόμενη κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου μας διέθετε ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 626.395,81 ευρώ και πραγματικής αγοραίας εμπορικής 762.920,02 ευρώ, η οποία ανήλθε κατά την 1η Δευτέρου 2011 κατά την αντικειμενική της αξίας στο ποσό των 918.086,52 ευρώ, ενώ κατά την πραγματική αγοραία εμπορική της αξία στο ποσό των 1.320.000 ευρώ. Η εναγόμενη κατά το χρόνο διακοπής της έγκαμης συμβίωσής μας διέθετε περιουσία συνολικής αξίας, λαμβανόμενης υπόψη της πραγματικής εμπορικής αγοραίας αξίας των άνω ακινήτων, 4.572.877,80 ευρώ. Τι άπαντα η Ελένη Μενεγάκη στην αγωγή του πρώην συζύγου της? Είναι προφανής η πρόθεσή του να μου προκαλέσει οικονομική βλάβη χωρίς να έχει προς τούτο κανένα δικαίωμα. Όταν συμφωνήσαμε να εκδώσουμε το 2010 συνενετικό διαζύγιο, δεν ήγηρε καμία αξίωση για συμβολή του σε αποκτήματα. Τότε δεν θεωρούσε ότι είχε τέτοια αξίωση. Την ίδια ώρα, ο Λάμπρος Φυσφής και ο Δημήτρης Μακαλιάς, που γνωρίσαμε από το Κάψε το Σενάριο, κατηγορούν τη Βάνα Μπάρμπα, με την οποία είχαν συνεργαστεί, ότι τους φέσωσε. Θα έλεγα στη Βάνα Μπάρμπα να φύγει για λίγο, να ξεκουραστεί. Από τη χώρα, στη Βάνα. Από τη χώρα να φύγει η Βάνα. Να φύγει. Έλα, σταμάτα. Τη χώρα μου φύγει από τη χώρα, μετά τι δεν κάνουμε. Γιατί συγγνώμη, τη Βάνα τη βλέπει συχνά και σε κουράσει. Θα μου πεις δικαίωμά σου δεν που το λες. Δεν βλέπω καθόλου, και... απλά θα ήθελα να τη βλέπω πιο καθόλου. Πιο καθόλου. Θα ήθελα να μην τη βλέπω. Θέλω την καλύτερη και τη χειρότερη συνεργασία που έχετε κάνει. Έχουμε μια χειρότερη συνεργασία που την έχουμε ζήσει μαζί. Ωραία πια. Βάνα Μπάρμπα. Ναι. Πού έγινε στην τρελό φέση. Ποιο άρπι, δεν έχω τα χρεωστούμενα. Τα χρεωστούμενα. Δεν έχετε πληρωθεί από τη συνεργασία δηλαδή. Εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε η Ιβάνα και δεν πληρώθηκε. Πότε είχε κάνει συνεργασία η Ιβάνα με τα παιδιά? Νομίζω πριν από κάνα δίχρονο σε εκείνες ξέρεις τις παραστάσεις που έκανε σε κάτι μπαρ, σε κάτι εστιατόρια και τέτοια παιδιά που έκανε η Ιβάνα. Για πολύ λίγο που έκανε σε εκείνη το stand-up comedy που το ξέρουν πάρα πολύ καλά και έκανε την αφηγήτρια η Ιβάνα. Τέλος πάντων, εντάξει με την Ιβάνα. Πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση της Ελένης και του Το δικαστήριο, όπως είχαμε πει τις προάλλες, έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι. Η απόφαση είναι σε αναμονή. Και το θέμα είναι ότι κάνει αγωγή ο ένας και απαντάει και ο άλλος με αγωγή. Γιατί από ό,τι είδα εγώ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Star, από όπου πήραμε και το απόσπασμα, η Ελένη είχε απαντήσει με αγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Δεν είχε απαντήσει μόνο μιλητά. Ναι, δεν ήταν δελτίο τύπου. Δικαστικά. Και πότε θα ξέρουμε. Γιατί σου λέει, αν κερδιθεί, κάνω κι εγώ αγωγή και ζητάω πάλι. Κατάλαβες. Έχει εξέλιξη αυτό. Πολλά επεισόδια. Έλα, πάμε, κόψε φάτσα. Τι μας έχει σήμερα? Κόψε φάτσα, παιδιά μου. Σήμερα σε έχω ένα φανταστικό θέμα. Και επειδή είναι Παρασκευή, έχω και ποίημα. Για να μονιάσουμε και να αφήσουμε πίσω τις δικαστικές διαμάχες. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Πώς μ' αρέσει να με παίρνεις στο τηλέφωνο να βγαίνεις. Κάθε λίγο και λιγάκι να μιλάς με τον Τζενάκη.
Ωραία, ε! Περίμενε. Φοβερό. Να σου παίρνουν, όχι, στο τηλέφωνο. Άλλοι πάλι δεν θέλουν να μιλάνε με τον σύντροφό του συνέχεια. Κουράζονται. Ξενερώνουν αυτό που λένε. Μάλιστα. Ναι, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλάνε. Εγώ δεν μπορώ να μιλάω πολύ στο τηλέφωνο. Γιατί, Μαρία μου. Δεν έχω τι να πω. Να σου πω. Ένα σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Όχι, σ' αγαπώ, γεια. Όχι, πάλι να το ξαναπούμε μετά, να το επιβεβαιώσουμε. Άντε δύο. Άντε τρει. Αυτό ρωτάμε τον κόσμο. Τώρα να πιάσει κουβέντα ολόκληρη στο τηλέφωνο με το φίλο ή τη φίλη σου. Και δεν είναι ωραίο. Oh, από πρωινό, το βράδυ. Να ανανεώνει συνέχεια την αγάπη σου. Άσε μας τώρα που το κάνει και από κοντά. Για να δω. Να δούμε το ρώτησε η Φωτεινή. Το τηλέφωνο και οι σχέσεις. Η ερώτηση που θα κάνουμε σήμερα από το κέντρο της Αθήνας είναι η εξής. Σας αρέσει το αγαπημένο σας πρόσωπο να σας παίρνει κάθε δύο με τρεις ώρες τηλέφωνο ή είστε από εκείνους που ξενερώνουν? Είμαι ο Κωνσταντίνος. Δεν ασχολούμαι με κάτι, ελπίζω σε λίγο. Έχεις τελειώσει? Έχω τελειώσει πληροφορική, ναι. Πληροφορική. Ακαδημαϊκός θέλω να γίνω. Σου αρέσει το κορίτσι σου να σου τηλεφωνεί κάθε δύο με τρεις ώρες ή ξενερώνει? Ακαδημαϊκός θέλει να γίνει, παιδιά. Και αυτή δεν θα τον αφήνει κανένα. Ναι, τώρα ντυρ το τηλέφωνο. Α, σε πνεύμα και βάζει δηλαδή, πλάτωνα. Νομίζω ότι δεν θέλει συνέχεια τα τηλέφωνα μπυρ. Γιατί Φώτη? Όχι, γιατί είναι ακαδημαϊκός. Ναι, αλλά η επιστημονική κοινότητα επιβεβαιώνει τα δεδομένα. Η κοπέλα μου, μιλάμε πίσω και πιο συχνά πολλές φορές. Ακαδημαϊκός, κάτι μου λέει. Δεν θα πάρει πτυχίο, παιδί μου, ποτέ. Θέλει ο κόσμος να μιλάει με τα κορίτσια. Α, πάμε στον επόμενο. Γιώτα, φοιτήτρια είμαι. Τι σπουδάζει? Νηπιαγωγός. Γιώτα, θα μου πεις και ένα χόμπι σου. Να ακούω μουσική. Σου αρέσει ο αγαπημένος να σου τηλεφωνεί κάθε δύο με τρεις ώρες ή ξενερώνεις? Ακούει μουσική, νηπιαγωγός με τα παιδάκια, έχει μια πιο ήρεμη ζωή, έτσι. Έχει χρόνο, αλλά... Δεν ξέρω, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν τα τηλέφωνα. Πηγαίνω προς τα εκεί, φαντάζομαι ότι και η κοπέλα, ας με βοηθήσει, θα το πω στην τύχη. Δεν θέλει τα τηλέφωνα. Μ' αρέσει. Πάλι μέσα να πέσεις, Φώτη μου. Όλοι θέλουν τηλέφωνα. Τώρα θα δούμε, έχουμε κι άλλες. Όλοι λένε σ' αγαπώ. Γιάννης, είμαι τεχνικός. Πες μου και τα χόμπι. Γυμναστική, αθλητικά, διάφορα. Σου αρέσει η αγαπημένη σου να σου τηλεφωνεί κάθε δύο με τρεις ώρες ή ξενέρω? Άσε μας, μωρέ, που θα πάρεις τηλέφωνο συνέχεια. Κάνει γυμναστική ο άνθρωπος. Και τον διακόπτει στο γυμναστήριο. Και που είσαι, και έλα από εδώ. Και έχει πει με τα παιδιά μετά το γυμναστήριο να πάνε κάπου να πιούν έναν καφέ. Τηλεφωνεί η άλλη, ρε. Τηλεφωνείτε. Ναι, αλλά είναι η άλλη μπροστά και ντρέπεται. Και τι λέει? Αγγουλίνη μου, μωρέ, τώρα τι κάνεις, Μάρε? Δεν θέλει καθόλου φόρη. Γιατί καλέ, έτσι εσύ δεν λες αγαπουλίνη? Ναι, ένα λουρδάκι μου, πιτσουνάκι μου, κλείσε εσύ. Όχι, κλείσε εσύ, όχι, κλείσε εσύ, όχι, κλείσε. Όχι, τέτοια δεν λέει. Μη φοράς. Όχι, 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 δεν θέλει. Δεν θέλει. Ξενερώνω. Α, το βρήκε, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, βρήκε το ένα στα τρία. Ωραία, αλλά έχουμε άλλο ένα τελευταίο. Φλόρα, είμαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις? Λογιστική και χρηματοοικονομικά. Να σε ρωτήσω και ένα χόμπι. Παίζω κιθάρα. Σου αρέσει ο αγαπημένος σου να σου τηλεφωνεί κάθε δύο με τρεις ώρες ή ξενερώ? Κιθάρα. Ναι. Θα παίρνει τηλέφωνο, του πει να σου βάλω να ακούσεις κάτι που έχω παίξει. Κλίνγκ για σένα. Κλίνγκ. Ναι. Αυτή θα παίρνει. Ναι, αυτή. Ξενερώνω. Της αρέσει να την παίρνει ο άλλος. Δεν σου λέει άμα παίρνει και αυτή. Ένα, εγώ. Μόνο εγώ. Έλα, Μαρία, πάω. Εγώ υπάρχω. Γεωργία, με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτήτρια. Τι σπουδάζεις? Τεχνικός φαρμάκων και καλλιτικών στη Σιβητανίδη. Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική, να βγαίνω με τους φίλους μου. Αυτά. Να σε ρωτήσω και αν σου αρέσει ο αγαπημένος σου να σου τηλεφωνεί κάθε δύο με τρεις ώρες ή ξενέρω? Αχ, τεχνικός φαρμάκων και καλλιτικών. Ωραία, ωραία. Καλλιγεται αυτή, ναι. Καλλιτικών, καλλιγεται. Όχι, ναι, και αυτά είναι χημεία, δηλαδή. Ναι. Και πού θα δουλέψει? Τόσες φαρμακευτικές πάνε. Για πολλούς παίζει αυτή η ερώτηση. Συγγνώμη. Ας μην την κάνουμε. Σε κάποια εταιρεία καλλιτικών ελπίζω να έχει ανάπτυξη. Αλλά τώρα το θέμα μου είναι αν της αρέσει. Θα πω όχι. Όχι, μ' αρέσει. Σου αρέσει. Εννοείται. Έχει επιτυχία που έχετε σήμερα. Θα σας ματιάσω. Δεν ακούσε το άλλο. Αντωνία. Αντωνία, με τι ασχολείσαι? Είμαι φοιτήτρια από Πάτρα. Τι σπουδάζει? Διοίκηση επιχειρήσεων. Κάνω ποδήλατο, βγαίνω βόλτες και πάω για ποτό. Αντωνία, σου αρέσει το αγόρι σου να σου τηλεφωνεί κάθε δύο με τρεις ώρες ή ξενερό? Ποδήλατο κάνει. Κάνει ποδήλατο, κάνει βόλτες, πάει για ποτό. Πολύ φυσιολογικά. Κανονικό κορίτσι. Ναι. Θα έλεγα ναι, της αρέσει για να την ακούει. Μου αρέσει να με γράφει.
Άρα ξενερώνω. Ξενερώνω, ναι, ναι. Μου αρέσει να με γράφει. Μου αρέσει να με γράφει. Είπε την αλήθεια. Ο Χριστός. Σοκαριστικό. Τώρα να δεις τι χτίσιμο θα φας. Μπράβο. Πώς σας αρέσει όμως. Δεν σας λέω που μας παίρνει τα μεσημέρια ένας για να τον βρίζουμε. Ναι, ναι, καλή. Ένας Νίκος. Νίκος. Από το Περιστέρι. Παναγία μου. Αλέξη, τι κάνεις, με τι ασχολείσαι, ε? Βιομηχανικό σχεδιασμό τελείωσα φέτος. Αλέξη, πες μου και ένα χόμπι σου. Μουσική. Τι μουσική? Κλασική. Σου αρέσει το κορίτσι σου να σου τηλεφωνεί κάθε 2-3 ώρες ή ξενερώνει? Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το παιδί. Κλασική, ναι. Μουσική. Design, και έχει σπουδάσει. Ναι, ναι, ναι. Και εμάς μας αρέσει. Ναι, σταμάτα. Όχι, δεν λέω. Για το κοινό. Ναι. Το κοινό. Και κλασική μουσική. Ναι. Το βρίσκω να είναι και τρυφερός και ρομαντικός. Οπότε ναι, θέλει να τον παίρνει η κοπέλα του, να θέλει, τον αγαπάει. Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει, ναι, ναι, ναι. Ένα μόνο. Βρήκαμε ένα, αλλά έχεις άλλο ένα. Άντε, άλλο ένα. Ο Φώτης πώς έχει βρει? Ένα. Ω! Ολυμπία. Είμαι συνταξιούχος τραπεζικός. Ένα χόμπι. Ίντερνετ. Η ερώτηση είναι... Σας αρέσει ο αγαπημένος σας να σας τηλεφωνεί κάθε 2-3 ώρες ή ξενερώνετε? Εγώ νομίζω... Όχι, ξύνσε λίγο τα μούτρα της τώρα. Τώρα που κάνω τσάτ με άλλον, με παίρνεις και με αγάπη μου, όλα καλά. Σε μένα τσατάω. Δεν παρεξηγήσω και τη γυναίκα, αλλά νομίζω θα της άρεσε. Θα λέγω ότι ξενερώνω. Εδώ 2-3 ώρες, κάθε 2-3 ώρες, όχι, δεν θα το ήθελα. Με τίποτα. Άντε, μπράβο, σωστά. Αυτά τα μηνύματα περνάμε προς τα έξω και μετά λέμε γιατί φτύνουμε. Έλα, μωρέ, μια χαρά. Πώς είναι το σκορ? 3-1. Έλα, έλα. Μεγάλη ξεφτύλα. Μαρία, διαγωνισμό. Τι διαγωνισμό? Α! Πάμε να δείτε τι ωραίο δώρο έχουμε σήμερα, που μπορεί να γίνει δικό σας μόνο με ένα τηλεφώνημα. Όλα αυτά τα προϊόντα Burberry και το δερμάτινο βαλιτσάκι θα γίνει δικό σας. Έχετε ακόμη 14 λεπτά. Τηλεφωνήστε στο 1-47-48 και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες. Μην κάνετε λάθος, παρακαλώ. Πάμε να παίξουμε τώρα. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Αχ, και είναι Παρασκευή. Είναι ωραία μέρα. Τέλεια. Όλα. Ναι. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, έλα. Έλα, έλα, έλα. Μαρία, Μαρία, έλα. Σήμερα, α, εσύ θα το κάνεις. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί σήμερα η δοκιμασία ονομάζεται «Πιάσε και μάτεψε». Ο χαμένος του παιχνιδιού θα έχει έναν αντίπαλο και δυο ξεχωριστά θα πρέπει να βρουν με κλειστά μάτια το περιεχόμενο που υπάρχει μέσα σε 6 γυάλες. Αυτό με τον αρακά. Τον Κοθόδωρα, παίζουμε. Στρατιωτάκια, κούνητα, μίλητα, μέρα ή νύχτα, παίζουμε. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό, κυρίες και κύριοι. 1-47-48, μένουν λίγα λεπτά ακόμα, πόσα? 6 λεπτά. Έτσι, για να κερδίσετε αυτή την υπέροχη σειρά Burberry's με χρώματα πολλά και ένα νεσεσέρ το οποίο είναι δερμάτινο με την υπογραφή Burberry's. Okay. Burberry. Ωραία, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, ποιον διαλέγεις για τον ξαφνικό θάνατο? Δεν μπαίνω το Γιάννη με τον αρακά. Αχ, δόξα σε Θεός, Παναγία. Με άγνωστα αντικείμενα, παιδιά, είναι πάντως παθαίνεις φοβία. Πες τα ρε Μαρία. Έλα, η Τζέννη, που είναι σήμερα εντυμένη. Μπαλαρίνα. Έλα εδώ, Τζέννη. Με φούστα τούλη. Έλα, μαύρη κύκνη. Λοιπόν. Δεν τα ανοίγω. Θα βάλω. Θα τους δώσω από μία μάσκα στον καθένα να τη φορέσουν από τώρα. Εγώ θέλω αυτή. Ωραία. Τζενάκι μου, φόρεσε αυτή τη μάσκα. Ωραία. Να αρχίσει ο Φώτης. Περίμενε. Βάλτε και ακουστικά, ε. Παιδιά, ναι, μουσικές. Τώρα θα πατήσει play. Να το τσεκάρεις εσύ. Νιώθει. Ναι, δεν βλέπουμε. Και θα μετά το κλειδώσουν. Μη βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω. Εγώ τώρα αποκαλύπτω τις γυάλες. Δεν έχετε σκεφτεί κάτι, μια ανομαλία? Όλα είναι λίγο ανώμαλα. Λίγο, όπα.
Για πάρ' το Λουκά μου αυτό. Για ξεκίνα, Φώτη μου, να σε βοηθήσω. Περίμενα, στη γυάλα. Εδώ είναι η γυάλα. Βγάλε τα πέρα μόνο σου. Είσαι πολύ ψύχρεμος, ρε φίλε. Μυαλοπιθήκου. Έλα ρε παιδιά, τέλειωσε ο χρόνος. Έχει δεν μπορείτε ότι έχει χρόνο, καρύδα είναι. Καρύδα είναι, ναι, ναι, το είπαμε. Έλα στο άλλο. Εδώ, παίζει ο χρόνος. Όπο, πω, Φώτη. Ο χρόνος κόλλησε. Σιγά καλέ, ευγενικά. Τι ευγενικά καλέ, ευγενικά είναι. Καλέ. Ζωντανό είναι. Μέχρι τώρα ναι, αλλά θα προλάβει. Ενδιάμεσα. Ευγενικά. Ευγενικά σου λέω, παιδί μου. Πάει. Τι πάει, καλέ. Ευγενικά. Τι είναι. Χελονάκια. Ιντζάκια. Έλα, ευγενικά και εδώ και το άλλο. Γενικά. Τι είναι αυτό! Σταμάτα, σταμάτα. Έλα, σταματήστε. Δεν θέλω να βάλω το χέρι. Ε, μην το βάλεις. Όχι, γιατί μας έλεγες για το γιάννη. Πες τα. Δεν μπορώ να κάνω, παιδιά. Δεν μπορώ. Θέλω να κάνω τη φάρσα. Δεν μπορώ. Τι είμαι. Μαλακά. Νιόκι. Τι είναι. Νιόκι, νιόκι. Αλλά σε κορώ. Νιόκι. Νιόκι. Αυτά είναι χειρότερα. Παιδιά, μην με υποβάλλετε έτσι. Όχι, όχι, όχι. Ε, ναι, αλλά σε προειδοποιήσω και λίγο. Εδώ. Περίμενε. Πρόσεχε, πρόσεχε. Εντάξει, άλλια, έλα. Τα πας πάντως. Σταματήστε να λέτε πρόσεχε. Έλα, σταματήστε, ναι, γιατί. Ε, στόπα, πρόσεχε. Ναι, δεν μπορώ! Παιδιά, δεν θέλω να το είμαι γλιστερό! Ναι! Δεν θέλω, τι... Αχ, ελαφράψα, λοκαλαμάρι. Έτσι. Το επόμενο. Το βρήκες μόνος σου. Είναι χάλια. Ναι, έλα, σταμάτα. Τι που λέτε. Παιδιά, μη λέτε είναι συγχαμένο. Γιατί το έλα. Μετά κάθομαι και δεν πιάνω τα νιόκι. Ευγενικά. Ευγενικά, καλέ. Πιάσ' το, ρε παιδί μου. Να το πιάσω. Ναι. Κράπος το. Όχι. Τι είναι αυτό. Κάτι πεθαμένο. Πιάσ' το. Όχι, μου σε νιώθω, πουλάκι μου, σε νιώθω. Τι είναι, δεν μπορώ άλλο. Έλα, το τελευταίο, περίμενε. Τι ήτανε. Πράσο ήταν εκείνο. Έλα. Έλα, πρόσεχε. Σιγά σιγά. Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αλλά πρόσεχε. Ευγενικά. Έλα, παιδιά, μην με κοροϊδεύετε, γιατί όταν λέτε ευγενικά, δεν θα το πιάσω ποτέ. Μαρία, σε κάτω. Τι είναι. Ζελέ. Εντάξει, καλά. Κανένα. Όχι, βρήκε την καρύδα, παιδιά, το ένα. Αυγά. Τι βρήκε. Την καρύδα δεν την βρήκε. Είχε λήξει ο χρόνος. Είχε λήξει ο χρόνος. Μαρία, Μαρία. Χάλια. Α, έλα, μωρομάντιλο. Είναι που κοροϊδεύει. Οδήγησε από το τζενάκι. Όχι, όχι, τα λέμε. Στο χώρο του μαρτυρίου. Τα ακουστικά βγάλτε. Κάτσε, τζενάκι μου, να σου να βγάλω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Τι ωραία που πέρασα, παιδιά. Λοιπόν, τζενάκι μου, έλα εδώ κοντά μου. Πού είσαι. Συγχαίρομαι μόνο που με πιάνει τώρα. Όχι, εγώ έχω αυτά. Εδώ, γυάλα. Μισό λεπτό. Εδώ το χεράκι σου. Για βάλω το μέσα το χεράκι σου. Σιγά σιγά ψάξ' το. Ναι. Να μας πεις τι είναι. Έχεις και χρόνο, 20 δευτερόλεπτα. Τι είναι. Ψύχρεμα το τζενάκι, εσύ θα μας πεις τζενάκι. Α, εγώ θα σας πω τι είναι αυτό. Ναι. Α, τι είναι. Είναι καρύδα. Μπράβο, Γιάννη. Καλέ, το βρήκε. Παρακάτω. Εδώ. Εντάξει, αυτό δεν το φοβήθηκα. Εδώ, μαλακά και ευγενικά θα σου. Όχι, μη μου πεις, είναι όχι, ζωντανό. Όχι, ναι, αλλά πρέπει. Είναι ζωντανό. Ναι, είναι. Δεν μπαίνω, παιδιά, μα είναι ζωντανό, δεν μπαίνω. Δεν παθαίνω τίποτα. Περιμένετε να το σκεφτούμε. Παιδιά, είναι πολύ... Τι είναι, τι... Ζωντανά, μαλακά. Αχ, τι είναι, πείτε μου, σας σκεφτεύω, δεν αντέχω. Γρήγορα, δεν έχεις χρόνο. Ναι. Σανιτάρια! Όχι, όχι. Έλα, τέλος χρόνο. Να πάω αλλού. Άστο, ναι, δίπλα, δίπλα. Έχω δει, δεν το θέλω αυτό. Εδώ τι είναι, ζωντανό. Δεν μπορώ να σου λέω σε όλα. Μαλακά, γενικά. Αυγά, όχι. Δεν ξέρω. Τα έχω χαμένα τελείως. Δεν τα έχω ξαχάσει έτσι. Τι είναι. Έλα!
Τι, αυτό εδώ, μακαρόνι, μακαρόνι, μακαρόνι. Τι μακαρόνι. Κοχύλι, κοχύλι αυτό. Μπράβο, 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 έλα, δύο, δύο, δύο. Εδώ. Ναι, ναι, εδώ, εδώ. Ζει αυτό. Δεν ξέρω, Ζένι. Έλα! Βάλτε χεράκι σου εδώ. Έλα! Περίμενε, είναι, είναι, είναι μαλακό αυτό, δεν το θέλω. Α! Είναι και ζεστό, τι είναι. Ζει. Μπαμ! Τι, δεν μπορώ, να, ούτε να το σκεφτώ. Καλέ, βάλ' τα χέρια σου μετά παντού. Να μυρίσω, ήτανε να το... καλαμάρι. Τι καλαμάρι. Θράψαλο. Θράψαλο. Α, ναι, γιατί θα βρίσκα το θράψαλο. Έλα. Εσύ, εδώ, μαλλιά. Α, έχω, καλά, δεν κουνιέται. Εφαμένο. Πείτε μου, είναι, είναι κάτι που δεν ζει αυτό. Είναι κάτι μεγάλο και σκληρό. Α, εντάξει, έλα, παιδιά, αυτό είναι... αυτό κρεμμύδι. Ναι. Το βρήκα. Είναι πράσινο. Λοιπόν, και τώρα εκεί. Τελευταίο. Ζει αυτό. Σιγά σιγά. Ζει. Έχει ζωή, κουβαλάει ζωή. Τι πρόσεχε. Μην σπάσει τη γυάλα. Σιγά σιγά. Έλα, παιδιά, είναι πολύ τρομακτικό αυτό το πράγμα που κάνει. Και τι, τίποτα, νερό. Νερό, γλίτσα. Τι μου βάλετε. Πήγε, 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 μπρομιάρα. Τι είσαι χαμένη. Τι είσαι χαμένη. Αυγά. Αχ, παιδιά, είναι μονομάτια κι άλλα. Αυγά σχαμένο παιδί. Λοιπόν, να σας πω που κέρδισε. Κέρδισα. Τίποτα, σήμερα είμαι. Έτσι, άλλα τα χέρια, αγάπη. Έλα, πάρε κι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάμε φάση. Κατευθείαν. Έλα, Φώτη, κατευθείαν, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έλα. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο τον Πέτρο Κωστόπουλο. Και θα του πεις ότι είσαι η Ελένη Κιτσόλα, η γνωστή bodybuilder. Ναι. Και? Θα πεις, λοιπόν, ότι έχεις εκπομπή στο νέο κανάλι του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και επειδή χρειάζεται ο Γρηγόρης κάποια μεγάλα ονόματα σε αυτό το εγχείρημα που θα κάνει και άκουσες την εθελοντική του προσφορά κατά τύχη, σου δείχνω το, το βίντεο. Ετοιμάστε τα βιογραφικούλια, γιατί ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου στείνει το δικό του κανάλι, όπου θα είναι ένα κανάλι τελεμάρκετινγκ, πώλησης προϊόντων. Μπράβο, Γρηγόρη! Εγώ θα χειροκροτήσω τον Γρηγόρη. Θα προτιμούσα και εγώ κάτι έτσι πιο light, ρε παιδί μου. Πιο light. Ίσως με πράγματα για το σπίτι, με τάπερ, με τη Γιάννια, με τέτοια. Εγώ μπορώ να πουλήσω και βαριά. Ποια δεν είναι βαριά. Ερωτικά βοηθήματα είναι τα βαριά. Τα πουλάω. Εσύ δεν θα τα πουλήσεις. Εγώ δεν μπορώ ερωτικά βοηθήματα. Εσύ. Κοίτα, με μεγαλύτερο ποσοστό. Με μεγαλύτερο. Γρηγόρη να πάρει το 50%. Συγγνώμη, συγγνώμη, ξέρεις πόσα νοικοκυριά έχουν πέρα από τη Γάνια, κατσαρόλες και τα λοιπά και ερωτικά βοηθήματα. Λοιπόν, θα του πεις να σε βοηθήσει την εκπομπή που θα κάνεις στο κανάλι με θέμα τη διατροφή και γυμναστική. Η Ελένη Κιτσόλη, η bodybuilderου, θα κάνει... Λοιπόν, θα του πεις για το σώμα του, ότι είναι φέτες, ότι είναι κορμάρα και διάφορα τέτοια και θέλεις να κάνετε μαζί γυμναστική και να μιλήσετε για διατροφή. Πες του ότι είσαι πολύ ψαγμένη και βραβευμένη σε πολλές χώρες του κόσμου. Και πέντε φορές θα υποθεί η φράση «Έχω φέρει από το Νεπάλ ασιατικό γρίλο σε πούδρα που θα σε κάνει τούρμπο, Πέτρο μου». Εντάξει. Καλή είναι αυτό το ασιατικό γρίλο. Ασιατικός γρίλος. Ο αυτός. Ναι. Αποξηραμένο, κοπανιστό γρίλο. Ποιος μου έδωσε το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Τον κύριο Κωστόπουλο θα ήθελα, παρακαλώ. Είστε κύριος. Ονομάζομαι Ελένη Κιτσόλα. Ορίστε. Ονομάζομαι Ελένη Κιτσόλα. Είμαι πρωταθλήτρια στο bodybuilding. Ποιος είναι στο... Μπορείτε να μου δώσετε τον κύριο Κωστόπουλο. Θα σας τηλεφωνήσω εκείνο το νούμερο που βλέπω μόλις θα βγει από ένα meeting που είναι. Πού είναι. Είναι ανάγκη, ξέρετε κάτι. Θέλω να του πω ότι παίρνω μέρος του κυρίου Αρναούτογλου. Έχω παιδευτεί. Ναι. Ναι, ο κύριος Κωστόπουλος. Ναι. Κύριε Κωστόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω τέτοια ώρα. Καταλαβαίνω ότι έχετε δουλειά. Αλλά ονομάζομαι Ελένη Κιτσόλα. Είμαι γνωστή πρωταθλήτρια bodybuilding. Και άκουσα σήμερα το πρωί ότι είσαστε πάρα πολύ πρόθυμος να δουλέψετε στο κύριο. Χθες μάλλον, να δουλέψετε με τον κύριο Αρναούτογλου στο νέο κανάλι που κάνει. Εγώ ήδη δουλεύω. Πού?
στο κανάλι του κυρίου Αρναούτογλου, ναι. Κάνω. Πλάκα μου κάνει, έχει ανοίξει το κανάλι του Αρναούτογλου. Το ετοιμάζουμε, αυτό εννοώ. Ότι έχω υπογράψει. Κάνω δοκιμαστικά, έχω κάνει πιλότο, είμαι πάρα πολύ καλή. Είστε πρωτοθήτρια bodybuilder. Μάλιστα. Και ασχολούμαι σε. Ναι. Υπαίνεται από τη φωνή σας. Αχ, κύριε Κωστόπουλο, είστε ο πρώτος που μου το λέει. Ειλικρινά έχω απειβδίσει, γιατί όλος ο κόσμος περνάει για άντρα. Έχω πάρει φάρμακα. Όχι, και... όχι, φαίνεται. Ναι, φαίνεται θα έχετε. Ναι. Έχω πάρει φάρμακα πολλά και τι γι' αυτό. Τι φάρμακα παίρνετε συνήθως. Τα έχω κόψει. Κάτι παλιά μου λέει, δίνανε και τέλος πάντων. Και έχει πειραχτεί η φωνητική μου χορδή. Τώρα παίρνω μόνο φυτικά. Φυτικά. Ξέρετε... Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα φάρμακα με τα οποία μεγαλώνουν εμείς. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Μόνο νερό. Μόνο νερό. Κοιτάξτε, κύριε Κωστόπουλε, εσείς είστε κορμάρα και σας παίρνω τηλέφωνο για να σας πω το εξής: ότι μπορούμε να κάνουμε μία προώθηση μερικών προϊόντων. Ας πούμε, έχω μικρικά βότανα από την Ταϊλάνδη, από το Νεπάλ έχω κάτι ρίζες, κάνουν καλό στο μεταβολισμό. Ξέρω ότι ανασχολείστε με τα εναλλακτικά. Ναι, παίρνω και εγώ γιατί είμαι μεγάλος άνθρωπος και παίρνω κάτι με ρίζες και τέτοια. Δεν θυμάμαι. Μην το ξαναπείτε. Να σε λέω, Πέτρο. Εντάξει. Λέγε με Ελένη. Ελένη. Ναι. Μ' αρέσει γιατί μοιάζει με το όνομα της μαμάς μου. Αχ, δεν έχω καμία σχέση βέβαια με αυτήν. Εγώ είμαι κορμάρα, πραγματικά όμως. Βλέπω έχετε και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Φυσικά. Πώς θα έβγαινα πρωταθλήτρια, άμα δεν είχα. Πόσο χρόνο είστε, 30. Μια χαρά σας βλέπω. Παντρεμένη. Όχι, 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 όχι. Έχω ατυχήσει πολύ. Έχετε ατυχήσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν άντρες. Όχι, έχετε δίκιο. Εγώ σας θαυμάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας θαυμάζω γιατί τα λέτε ντόμπρα. Είστε πραγματικά ο άντρας που θα ήθελα να είχα. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Δεν πειράζει, εγώ με πρόλαβαν. Ναι, ναι, το ξέρω. Αχ, τέλος πάντων δεν ζηλεύω εγώ. Πείτε μου λοιπόν. Έχω φέρει πούδρα από ασιατικό γρίλο που σε κάνει πολύ τούρμπο. Αυτό θέλω να προωθήσουμε. Ναι, είναι εύκολο. Ναι, μήπως αφήσουμε. Ναι, ο γρίλος όταν λέτε τούρμπο εννοείται τούρμπο στη σμή. Τούρμπο στη σμή. Δύναμη στο κρεβάτι. Α, στο κρεβάτι. Δύναμη μεγάλη. Είχα δώσει σε ένα φίλο μου, κλειστήκαμε ένα Σαββατοκύριακο, δεν βγήκαμε από το σπίτι. Σοβαρά μιλάτε. Δεν φαντάζεστε, γιατί εγώ όλα τα δοκιμάζω. Δεν κάνω ό,τι και ό,τι να δίνω στον κόσμο έτσι. Πονάει αυτό. Καθόλου. Είναι, πώς να σας πω, σαν πούδρα, το βάζεις λίγο μέσα σε ένα χαρτί. Όχι, όχι, εννοούσα με τον κύριο που ήσασταν αυτές τις μέρες. Όχι, το ξέχασα κιόλας, έφαγε την πούδρα, έφαγε. Όχι, μήπως σταμάταγε και δημιουργήθηκε πρόβλημα. Όχι, Πέτρο μου, όχι, όχι, όχι. Όχι, με κάνεις και γελάω. Λοιπόν, θα κάνουμε και γυμναστική, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Πέτρο, είσαι φοβερός, σε παρακαλώ, πες ναι. Ναι, ναι, εγώ τη γυμναστική δεν μπορώ να την πουλάω. Είσαι φέτες, είμαι σίγουρη, το έχω μάθει. Ότι είσαι φέτες, αλλά... έλα τώρα. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε. Θα φέρνω εγώ τη... Κοίταξε, έχεις δει αμερικάνικη τηλεόραση, φυσικά. Ναι. Λοιπόν, θα φέρνω εγώ την καμερούλα μου και θα κάνουμε tips. Tips, κοιλιακούς tips, και ύστερα θα έχουμε και τη σκόνη από τον μπάμπουρα αυτό και θα το λέμε ότι αυτό είναι... Από μπάμπουρα ή από γρίλο. Γρίλο, μπάμπουρα τώρα, όλα κατσαρίδες είναι, έλα. Μην πεθάνουμε. Όχι, όχι, Πέτρο μου, όχι, όχι, όχι. Αλήθεια σου λέω, είναι πολύ εγκυημένο, αφού σου λέω τα δοκιμάζουμε όλα. Πρώτα εμείς, ύστερα το κοινό. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, πρώτα θα το δοκιμάσεις εσύ και μετά εγώ, έτσι. Εντάξει. Αλλά εγώ είμαι γυναίκα, τι να καταλάβω. Ναι, και άμα πεθάνω. Όχι, Ιησούς Χριστός, δεν θα σου έκανε εγώ ποτέ τέτοιο. Σ' αγαπώ, Πέτρο, σ' αγαπώ. Δεν θα σου έκανε ποτέ κι εγώ. Λοιπόν, να κλείσουμε ένα ρεντεβουδάκι, να έρθω από εκεί. Με ποιον να μιλήσω. Ναι. Με ποιον, με την Κατραβά. Ναι, ναι. Από το κανάλι για να κλείσουμε ένα πρόγραμμα να το παίζουμε. Ωραία. Τώρα αυτό πώς το λένε. Θα έρθω εγώ από εκεί, από το στούντιο. Μία η ώρα τελειώνεται, μία και τέταρτο εκεί. Θα έρθω και θα περιμένω να μπω και να δω λίγο και πώς κάνετε την εκπομπή σας.
Είναι πολύ γλυκό, όπως το λέτε. Αχ, ναι. Αλλά με έχει συγκλονίσει η φωνή σας. Σας λέω, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Έχω παιδευτεί. Έχετε παιδευτεί με αυτή πολύ, τη φωνή, με, αλλά... Ναι, αλλά... Και ξέρεις, δεν είναι πάθος... μόνο αυτό η φωνή. Τη φωνή, εντάξει, την καλύπτεις. Τρίχα, Πέτρο μου, έκανα. Τρίχα παντού. Τρίχα. Τρίχα. Είμαι κάθε μέρα μετά τις χαλάουες. Σουρ, σουρ, σουρ. Αυτό με την τρίχα. Πολύ τρίχα έχω βγάλει και το έχω μετανιώσει. Γιατί δεν είναι μπάνιο να πάω. Δεν. Πάρτε τη σκόνη σας. Με. Τέλεια. Και ελάτε, πάρτε και ένα λιπαντικό ό,τι θέλετε και ελάτε κατευθείαν στο στούντιο. Τέλεια, θα περάσουμε κούκλα. Λοιπόν, έχω και μια φίλη μου. Δεν έχω πάρει ακόμα. Και εγώ πρωταθλήτη. Δεν έχω πάρει ακόμα τη σκόνη. Δεν την κάνω τη φίλη. Λοιπόν, Πέτρος Κωστόπουλος. Εδώ Φώτης και Μαρία Λάιβ. Έλα ρε Πέτρο. Είστε μουρλίδιδες. Βέβαια. Πολύ άνετος σε νιώθω όμως, ε. Άνετος είσαι. Ναι, τη φωνή πρέπει να την ξυρίσεις λίγο. Λιγάκι, λιγάκι, εντάξει. Λιγάκι πρέπει να την πάρεις. Να την πάρω λίγο, να πάω λίγο στα φάλτσα της θα πάω, εντάξει. Πότε θα με καλέσεις το μαγαζί σου, παιδί μου. Πώς. Το μαγαζί σου ποια μέρα θα με καλέσεις να έρθω. Όποτε θέλεις, έλα. Θα κάτσουμε να φάμε όλοι μαζί και την Τζέννη πάρε. Μην έρθει τώρα και τη Τζέννη. Εγώ, όχι, εσένα και τη σκόνη θέλω. Πέτρο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, Πέτρο. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλή δουλειά. Γεια σου, Μαράκη. Καλές δουλειές. Γεια. Αχ, πολύ ωραία ήταν. Χερό είχα να την κάνω. Ναι, 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 πολύ καλή ήταν η κιτσόλα. Μου άρεσε. Μου είχε λείψει. Ναι, λοιπόν, έχουμε νικητή. Πάμε νικητή μας. Η Ευαγγελία Δήμου και Δήμου. Μπράβο. Καλά. Ευαγγελία, δεν έχεις. Κούκλα. Κούκλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά να περάσουμε όλοι ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι εδώ, 3 παρατέταρτο. Ναι, για χαρά. Γεια.